Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ σιγά σιγά να πάρετε τις θέσεις σας για να μπορέσει να ξεκινήσει η εκδήλωση. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ, απόψε εδώ, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Έχω την αίσθηση και νομίζω θα συμφωνήσετε όλοι ότι βρισκόμαστε εδώ απόψε για καλό σκοπό. Θα έλεγα ίσως και κάτι περισσότερο, για ιερό σκοπό. Το βιβλίο που θα παρουσιάσουμε σήμερα δεν είναι ένα τυχαίο βιβλίο. Και θέλω ως δημοσιογράφος να πω μία μόνο κουβέντα πριν ξεκινήσουμε. Τέτοιου είδους καταγραφές, τέτοιου είδους αποτυπώματα της ιστορίας είναι εξαιρετικά χρήσιμα για την ανθρωπότητα και για όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κρατούν ζωντανές τις μνήμες. Γιατί οι ζωντανές μνήμες είναι στοιχείο όχι μόνο της ιστορίας, αλλά του παρόντος και του μέλλοντος των λαών, του παρόντος και του μέλλοντος της ανθρωπότητας. Υπό την έννοια αυτή, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, Παναγιώτατε, Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, σας ευχαριστώ που είστε εδώ, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, κύριε Παπά, πρόεδρος μάλλον, συγχωρήστε με, ο πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο κύριος Νίκος Βούτσης, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Κοντονής, οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιάννης Μπουτάρης, εκπρόσωποι των προξενικών αρχών και βεβαίως όλοι οι φίλοι που σπεύσατε απόψε εδώ σε αυτή την παρουσίαση. Επειδή οι πλευρικοί ισχυροί άνεμοι σε όλη την χώρα εμπόδισαν πολλούς, μάλλον προκάλεσαν καθυστερήσεις, δεν θέλω να προκαλέσω εγώ περισσότερη, μεγαλύτερη καθυστέρηση και ξεκινούμε αμέσως με την εναρκτήρια ομιλία, τον εναρκτήριο χαιρετισμό από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ.
Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, Παναγιώτατε, Σεβασμιότατε, Ραβίνε των Αθηνών, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κύριε Αντιπεριφερειάρχε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Γενική Πρόξενη, κύριε Πρόεδρε του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας απόψε εδώ, απόψε που καλούμαστε να αναμετρηθούμε με ένα θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο, την εξόντωση Ελλήνων πολιτών κατά συντριπτική πλειονότητα Εβραίων στα ναζιστικά κολαστήρια. Αφορμή είναι η πολυετής έρευνα του εξαίρετου καλλιτέχνη Γιώργου Πηλίχου, που μας χάρισε ένα βαρύ από όλες τις απόψεις τόμο με τίτλο «Auschwitz, Έλληνες, αριθμός μελοθανάτου». Το περιεχόμενο του συγκλονιστικού αυτού έργου μας προτρέπει να συζητήσουμε για πληγές που ελάχιστα έχουν απλωθεί. Μας παροτρύνει να αναγνωρίσουμε τραύματα από τα οποία έχουν στιγματιστεί άτομα, κοινότητες και κοινωνίες. Είναι χαρά μας που το έργο αυτό του Γιώργου του Πηλίχου τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου. Ταξιδέψαμε για καιρό και μακριά μαζί. Και σήμερα που το ταξίδι φτάνει στον προορισμό του, μπορώ να προσθέσω ότι έχουμε και περηφάνεια για το αποτέλεσμα. Η ανάγνωση του βιβλίου μας αποκαλύπτει την πιο παράλογη σύγκρουση του ανθρώπου με τον εχθρό που δεν είναι άλλος παρά ένας άλλος άνθρρωπος. Ο Λέον Μπεμαγιόρ, αριθμός κρατουμένου 119.842, λέει «Είχαμε πια αποβάλει την ιδιότητα του ανθρώπου, του λογικού όντος, και περιμένουμε παθητικά σαν τα ζώα για να δούμε τι άλλο θα μας κάνουν. Θυμάμαι ότι κάποιοι μας είπαν ότι οι καπνοί που διακρίνουμε να βγαίνουν από τις καμινάδες προέρχονται από την καύση των πτωμάτων των δικών μας. Όμως και πάλι δεν τους πιστέψαμε. Δεν μπορούσαμε να τους πιστέψουμε». Σαν να θέλει να κλείσει την οδύνη σε ένα κουτί, το βιβλίο είναι φόρος τιμής στους μάρτυρες. Φοράει τα ένδυματά τους. Στο εξώφυλλο, ένα κομμάτι σύρμα. Παραπέμπει στο σειρματόπλεγμα που τους κρατούσε έγκλειστους. Το ίδιο σειρματόπλεγμα, στο οποίο ρίχνονταν επάνω όσοι κρατούμενοι δεν άντεχαν και ήθελαν να δώσουν τέλος στη ζωή τους, χτυπημένοι από το ηλεκτρικό ρεύμα. Το σύρμα, το σύνορο της ζωής και του θανάτου. Ο Πηλίχος μέσα από τα λόγια των κρατουμένων περιγράφει την καθημερινή ζωή μέσα από το σύρμα. Η Βάσο Σταματίου, αριθμός κρατούμενης 82.224, λέει «Το πόδι μιας γυναίκας ακουμπούσε βαρύ στον ώμο μου. Κοιμάται ή πέθανε, σκεφτόμουν. Όχι δηλαδή πως είχε κάποια ιδιαίτερη σημασία το ότι κοιμώσουν πλάι σε μια πεθαμένη. Ήταν κάτι συνηθισμένο. Η πεθαμένη δεν αντιδρά, δεν τεινάζεται, δεν βρίζει όταν την πατάνε. Αυτές όμως οι ζωντανές που τις πατούσαν όσες σηκώνονταν και δεν κάναν ούτε μία κίνηση ενόχλησης, αυτά τα ξαπλωμένα κορμιά παραδομένα στην απάθεια ήταν κάτι που με τρόμαζε περισσότερο από τις πεθαμένες». Φίλες και φίλοι, ως κοινωνία υποχρεούμαστε να θυμόμαστε ότι η ναζιστική πολιτική είναι υπεύθυνη για αυτό το δράμα. Οδήγησε στην εξόντωση 65.000 Εβραίων, δηλαδή στο 80% του συνόλου του εβραϊκού πληθυσμού. Στη Θεσσαλονίκη, όπου ανθούσε η μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδας, από τους 56.000 Εβραίους της πόλης, σώθηκαν από τα κρεματόρια μόνο 1.950. Σε μικρότερες κοινότητες, όπως η Καβάλα, η Ρόδος, η Κέρκυρα, τα Γιάννενα, ο πληθυσμός τους εξοντώθηκε σχεδόν ολοσχερός. Το ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων είναι δίχως αμφιβολία αναπόσπαστο στοιχείο της ελληνικής εθνικής μνήμης και ιστορίας. Το 2017 ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά σε σχέση με αυτό. Το Μάρτιο αποδόθηκε η ελληνική ηθαγένεια στους μόνους θυμάτων του ολοκαυτώματος. Τον Απρίλη, παρουσία του Προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτσι τοποθετήθηκε στο περιστήλιο της Βουλής η αναμνηστική στήλη με τα ονόματα των 8 Εβραίων βουλευτών που εξόντωσαν οι Ναζί. Αποφασιστικό βήμα επίσης αποτέλεσαν και τα αποκαλυπτήρια της πλακέτας για το Μουσείο Ολοκαυτώματος της Θεσσαλονίκης από τον Έλληνα και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
Τέλος, το Δεκέμβριο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε το σχετικό διάταγμα παραχώρησης του χώρου του εμπορευματικού σταθμού Θεσσαλονίκης, σημείο από το οποίο αναχώρησαν το 43 οι σειρμοί του θανάτου για τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Όλο το χρόνο δε η ανάργηση του μουσείου προχωρούσε κανονικά και βέβαια είμαστε τυχεροί που με την εκδήλωση αυτή μπορούμε να εγκαινιάσουμε τις δράσεις μας και τα βήματά μας για το 2018. Από την πλευρά μας, ως Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής δεν θα σταματήσουμε εδώ. Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας θα συστήσει στο αποθετήριό του ειδική συλλογή με ντοκιμαντέρ και άλλα οπτικοακουστικά μέσα για την ιστορία του ελληνικού εβραϊσμού. Άλλες κινήσεις εδώ στην πόλη, ακόμα και οι πιο συμβολικές, όπως η αντικατάσταση της ονοματοθεσίας δρόμων που έφεραν τα ονόματα συνεργατών των Ναζί ή η αποκαθήλωση των κατοχικών δημάρχων της πόλης από το φουαγέ του Δημαρχείου έχουν μεγάλη αξία για τον τρόπο που διαπραγματευόμαστε με το παρελθόν μας. Κυρίες και κύριοι, ο τρόπος με τον οποίο ο Γιώργος Πληχός χειρίζεται την κάθοδο και την επιστροφή από την κόλαση προσδίδει στο εγχείρημα πανανθρώπινη σημασία. Πανανθρώπινη, αλλά και τόσο μα τόσο ελληνική. Οι μνήμες από το Auschwitz, Εβραίων και Χριστιανών, αλλά πρώτα απ' όλα Ελλήνων, αποτελούν ένα μοναδικό απόσπασμα ιστορίας που αφορά συνολικά το λαό μας. Τα δάκρυά τους και ο πόνος τους είναι πανανθρώπινος, είναι ελληνικός. Ανεξάρτητα από το χρώμα που είχε το αντεστραμμένο τρίγωνο από το άστρο του Δαβίδ που είχαν στο πέτο. Κόκκινο για τους κομμουνιστές, μόβ για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, ροζ για τους ομοφιλόφιλους. Το βιβλίο του Γιώργου Πληχού είναι ένας τόπος όπου η μνήμη συναντά την ιστορία και η συνάντησή τους αυτή είναι η μόνη ικανή να εμποδίσει τη λύθη και να αντιπαλέψει την άγνοια. Χρειάζεται μάχη καθημερινή απέναντι σε όσους προσπαθούν να πείσουν ότι ο πόνος από την οικονομική κρίση γιατρεύεται με το μίσος για το διπλανό. Πόνος από την κρίση γιατρεύεται με το σεβασμό και την αλληλεγγύη. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες, έχουμε υποχρέωση να υψώσουμε ένα ανυπέρβλητο τείχος απέναντι σε αυτούς που έχουν τη σβάστικα είτε στο μπράτσο, είτε στο μυαλό, είτε στη γλώσσα. Με οδηγό μας τη μνήμη, λοιπόν. Γιατί, όπως σημείωσε ο Ελί Βιζέλ, ένας από τους επιζώντες του Ολοκαυτώματος, ο Δήμιος σκοτώνει πάντα δύο φορές. Τη δεύτερη με τη λύθη. Και εμείς δεν ξεχνάμε. Και δεν ξεχνάμε ποτέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Νίκο Παπά. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη του κυρίου Βαρθολομαίου. Ιερότατε Μητροπολίτα Θεσσαλονίκης, κύριε Άνθιμε, εξοχότατε κύριε Υπουργέ, κυρίε και κύριοι. Χαιρετίζομεν εκ φαναρίου την παρουσίαση εν το μεγάρο μουσικής Θεσσαλονίκης, του καθόλου εντυπωσιακού βιβλίου του εντυπωτάτου κυρίου Γεωργίου Πηλιχού «Auschwitz, Έλληνες, αριθμός μελοθανάτου», το οποίον απαθανατίζει εις τας 1188 σελίδας του τας ιδεχθεστάτας σελίδας απανθρωπίας της ιστορίας, οι οποίες συνδέονται με το Ολοκαύτωμα και ειδικότερο με τον εκτοπισμόν και αφανισμόν του 90% των Ελλήνων Εβραίων στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως καταναγκαστικής εργασίας και εξοντώσεως Auschwitz, το σύμβολο του ριζικού κακού και της απιθμένου θηριωδίας. Εάθλιες συνθήκε διαβιώσεως των κρατουμένων. Ο εξευτελισμός της ανθρωπίνης αξιοπρεπίας, το ακόρεστον μίσος κατά του συνανθρώπου, τα παγερά πρόσωπα και η αναλγησία των φρουρών και των επιστατών, οι κοινικοί και επίορκοι ιατροί, τα βασανιστήρια, οι θάλαμοι αερίων και τα κρεματόρια συνεκρότουν
των τέλειων μηχανισμών μαζικής και συστηματικής εξουθενώσεως και εξολοθρεύσεως ανθρώπων. Το Auschwitz είναι η απόδειξη μέχρι ποιου σημείου καταστροφικότητος και βιαιότητος δύναται να φτάσει ο άνθρωπος όταν καταστεί έρμεον πλήσεως εγκεφάλου και ρητορικής του μίσους, όταν νεκρωθούν τα συναισθήματά του και στερεύσουν εδημιουργικέ του δυνάμεις. Η εικόν την οποία έχουμε δια των άνθρωπων καθορίζει την συμπεριφορά μας προς αυτόν. Η βία γεννάται πρώτον εις το νουν και την καρδίαν του ανθρώπου πριν εκφραστεί εμπράκτος. Δυστυχώς η ανθρωπότης δεν φαίνεται ότι διδάσκεται από την ιστορία. Εσυγκλονιστικέ εμπειρίε εξευτελισμού του ανθρωπίνου προσώπου κατά τον 20ο αιώνα δεν εσυναίτησαν το ανθρώπινο γένος, δεν απέτρεψαν την συνέχιση της βίας, των πολέμων, της εκμεταλλεύσεως του ανθρώπου από τον συνάνθρωπό του. Ανεπτύχθησαν καταστροφικά πυρηνικά όπλα, τα οποία απειλούν και αυτήν ταύτην την διατήρηση της ζωής επί της γης. Ο κόσμος μας παραμένει πλήρης ανταγωνισμών, διακρίσεων και αδικίας, στιγνής καταπατήσεως των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι ενώ το 2018 συμπληρώνονται 70 έτη από τις Οικουμενικής Διακηρύξεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία εκφράζουσα των αποτροπιασμών της παγκοσμίου κοινότητος απέναντι εις την απανθρωπία του ολοκληρωτικού πολέμου και την φρίκη του ολοκαυτώματος, ανέδειξε τα θεμελιώδης αξίας και τα οικουμενικά ιδανικά τα οποία οφείλουν να σέβονται και να προάγουν όλοι οι λαοί και τα κράτη, σήμερον σκόπιμη παρερμηνία αθετήσεις της διακηρύξεως και καταχρήσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου δια πολιτικούς σκοπούς υποσκάπτουν τον σεβασμόν και την πραγμάτωσή των. Οφείλουμε να αγωνιστούμε άπαντες, πρόσωπα και λαοί, κράτη και διεθνείς οργανισμοί, η κοινωνία των πολιτών, τα ανθρωπιστικά κινήματα, εθρησκεία και η Εκκλησία, δια την ειρήνη και την δικαιοσύνη, δια των σεβασμών της ελευθερίας και της αξιοπρεπίας του ανθρώπου, δια να μην βιώσει η ανθρωπότης νέα ολοκαυτώματα. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αγωνίζεται δια την νίκη της αγάπης εναντίον της μισανθρωπίας, δια την ειρήνη και την καταλλαγή, δια την συνεργασία των θρησκειών, δια την προστασία του ανθρώπου και της κτήσεως. Η χριστιανική ημών πίστης είναι ανάχωμα εναντίον των τάσεων αντικειμενοποιήσεως του ανθρώπου, του ηγαπημένου του Θεού, και αρνήσεως του σεβασμού της ιερότητος του προσώπου του. Ουδέν γαρ ως ο άνθρωπος ιερών, ο και φύσεως εκοινώνησεν ο Θεός, λέγει ο Νικόλαος Καβάσιλας. Εν το πνεύματι τούτο δίδομε την καλή μαρτυρία της πίστεως, της μη κατεσχηνούσης ελπίδος και της ουδέποτε εκπιπτούσης αγάπης. Απορρίπτομε τα ιδέας και τα ιδεολογίας, εοποίε τροφοδοτούν και ευνοούν τα στάσεις αυτοαποθεώσεως του ανθρώπου και του τιτανισμού της ισχύως, του ρατσισμού και του φυλετικού μίσους, της μετατροπής του ανθρώπου εις αριθμών, εις απρόσωπον οντότητα, εις μετρήσιμον μέγεθος και εκμεταλλεύσιμον αντικείμενο. Εκφράζουμε την αγανάκτηση και την απογοήτευση ημών δια την επανεμφάνιση και διάδοση νέων ναζιστικών τάσεων και κινημάτων εις τα σημέρας μας. Παρακαλούμε αδιαλείπτως τον πανικτήρμανα Θεόν να διαφυλάξει την ανθρωπότητα
από την βίωση και την εμπειρία νέας απανθρωπίας εις το παρόν και το μέλλον. Προσευχόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών, των θυμάτων, της πρωτοφανούς θηριωδίας, των ακάκων παιδίων, των αμετρήτων αθώων ανδρών και γυναικών, των αγνών ανθρώπων με ειδικά ανάγκας, όλων αυτών οι οποίοι υφανίστησαν με κριτήριον την καταγωγή, την θρησκεία, των πολιτισμών, τας πολιτικάς των πεποιθήσεις, την διανοητική, ψυχική και σωματική των κατάσταση. Η Εκκλησία του Χριστού είναι κατεξοχήν τόπος μαρτυρίου και μαρτύρων της πίστεως. Η Ορθόδοξος Εκκλησία εορτάζει την ημέραν μνήμης των μαρτύρων με αναστάσιμον λαμπρότητα, διότι το μαρτύριον και οι μάρτυρες εικονίζουν και ακτινοβολούν την δόξαν της Βασιλείας του Θεού. Ο Σταυρός του Χριστού παραπέμπει και οδηγεί εις την Ανάσταση. Αποκαλύπτει την πληρότητα της αληθείας του δια της Αναστάσεως και εν τη Αναστάση. Συμφώνως προς την πίστη μας, η τελική νίκη ανήκει εις τον Θεόν, εις την εσχατολογική βασιλεία της αληθείας και του φωτός, όπου οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος. Συγχαίρομεν τον εντιμότατον συγγραφέα και επιμελητήν του παρόντος έργου, κύριον Γεώργιον Πηλιχών, δια το αξιολογότατον πόνημά του, δια του οποίου εγχαράσει βαθαίως εις την μνήμη και εις την συνείδηση της ανθρωπότητος τα παθήματα, τα μαρτύρια και τας μαρτυρίας των θυμάτων της βίας, τα οποία εβίωσαν των φόβων και των τρόμων, την πόρωση και την σκληροκαρδία των συνανθρώπων των και υπέστησαν ανυπότους ταπεινώσεις, εξευτελισμούς, αφορήτους βασάνους και βιαίαν θανάτωση. Το έργο Auschwitz, Έλληνες αριθμός μελοθανάτου, συμβάλλει καθοριστικώς εις τον εμπλουτισμό των γνώσεών μας περί του αφανισμού των Ελλήνων Εβραίων. Φέρει εις το φως αγνώστους μέχρι προολίγου πηγάς, αρχεία, πιστήρια και πτυχάς του στιγερού αυτού εγκλήματος, πλούσιων φωτογραφικών υλικών, σημαντικά αρχιακά τεκμήρια και συγκλονιστικάς προσωπικάς ιστορίας των θυμάτων. Μας υπενθυμίζει το βάθος της εκπτώσεως και του εκβαρβαρισμού του ανθρώπου. Αποκαλύπτει όμως εκ παραλλήλου ότι ακόμη και μέσα εις το πέλαγος και τας αβύσους της βαρβαρότητος διασώζεται το μεγαλείον της ψυχής και η αξιοπρέπεια, το φως της θυσιαστικής αγάπης, η ευσπλαχνία και η αυτοθυσία, η δύναμη της αντιστάσεως εις το κακόν και του αγώνος δια την ελευθερία. Εκφράζονται στην ευαρέσκεια ημών προς τους συντελεστάς της παρούσης εκδόσεως και τους ομιλητάς κατά την παρουσίαση του βιβλίου, επικαλούμεθα επί πάντας ημάς, τους μετέχοντας εις την εκδήλωση ταύτην, την ζήδωρον χάριν και το αμέτρητον έλεος του διαφιλανθρωπίαν επί γης οφθέντος, της ανθρώπης συναναστραφέντος και σώσαντος το ανθρώπινο γένος και την κτήσιν πάσαν Υιού και Λόγου του Θεού. Θέλω να προσκαλέσω στο βήμα τώρα τον πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, τον κύριο Νίκο Βούτση. Καλησπέρα. Δεσιμότατε, μακαριότατε, ραβίνι, δήμαρχε, αντιπεριφερειάρχα, πρόεδροι των Ισραηλιτικού Συμβουλίου και των Ενώσεων, αγαπητοί υπουργοί και συνάδελφοι βουλευτές,
Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε πραγματικά την σημαντική προσφορά του πολύ άξιου κυρίου Πηλιχού μέσα από αυτό το ντόμο. Είναι μια συμβολή πολύ ουσιαστική στην ανασύσταση της συλλογικής μνήμης και στον αγώνα που πρέπει όλοι να κάνουμε, ώστε οι μνήμες να μένουν ζωντανές για να μην στοιχιώνουν. Να μην στοιχιώνουν λαούς, ανθρώπους, κουλτούρες, υπήρους αιώνες. Και θέλω να σημειώσω, μετά και από αυτά που ακούστηκαν, δεν περισσεύουν να ξαναπούμε, ότι πρέπει να εργαζόμαστε όλοι απέναντι στις ιδεολογίες αυτές, τις φασιστικές, τις νεοναζιστικές, που σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, κέντροευρωπαϊκές και άλλες, σηκώνουν πάλι κεφάλι μέσα στον 21ο αιώνα, διότι οι θύτες αυτού του εγκλήματος δεν ήταν τυχαίοι, δεν είχαν παρά μια συγκεκριμένη ιδεολογία εκβαρβαρισμού του ανθρώπινου γένους, όπως ακούσαμε προηγούμενα. Και δεν πρέπει να είμαστε ανεκτικοί. Και δεν πρέπει να είμαστε ανεκτικοί και σε όσους σιώπησαν για δεκαετίες, θέλω να είμαι ευθύς κοιτώντας σας τα μάτια, στη χώρα μας, και για όσους σιώπησαν και προτίμησαν τη λύθη για τη Θεσσαλονίκη και το τεράστιο έγκλημα που συνετελέστη απέναντι σε δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Η λύθη δεν είναι πάντοτε καλός σύμβουλος, οδηγεί στην επανάληψη αυτών των εγκλημάτων. Ως Ελληνική Βουλή, πέραν αυτών που ακούστηκαν και από τον Υπουργό, θέλω να επαναλάβω εδώ και είναι σε γνώση των κυρίων με τους οποίους συνεργαζόμαστε από το Ισραηλιτικό Συμβούλιο, ότι έχουμε αναλάβει την πλήρη κάλυψη, ενδεχομένως με ένα ποσό πολύ μεγάλο, διότι τόσο πρέπει να δώσουμε, όλου του έργου, του μνημιακού, ενός μουσείου μέσα στο χώρο του Auschwitz, για το οποίο η χώρα μας δεν είχε αξιωθεί όλες αυτές τις δεκαετίες να κάνει κάτι. Ενώ υπήρχαν τα σχέδια, ενώ υπήρχε η πρόθεση, η διάθεση. Αυτό θα γίνει, έχει ξεκινήσει ήδη, τις διαδικασίες έχουμε ξεκινήσει, το χρηματοδοτούμε εξ ολοκλήρου από την Ελληνική Βουλή και μέσα στα δύο επόμενα χρόνια θα έχει γίνει. Ένας τέτοιος χώρος με το αφήγημα, με τους ανθρώπους, με αυτούς που μαρτύρησαν, με την κραυγή όσων δεν θέλουμε να ξεχάσουν. Και κάτι τελευταίο. Πρέπει να εργαζόμαστε και για την ειρήνη. Διότι οι πόλεμοι, οι συγκρούσεις οδηγούν στα Auschwitz. Οδηγούν σε αυτό το σειρμάτινο τείχος που χωρίζει και διχάζει. Πρέπει να εργαζόμαστε για την ειρήνη. Για να λυθεί το Μεσανατολικό, για να σταθεροποιηθούν οι περιοχές μας και στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, για να μην δοκιμάζουν τα όπλα τους ανά δεκαετία οι εταιρείες όπλων και οι ανεγκέφαλοι στις πολιτικές ηγεσίες, πρέπει να εργαστούμε για την ειρήνη. Το χρωστάμε στα παιδιά μας, το χρωστάμε στην ανθρωπότητα, το χρωστάμε στα εκατομμύρια που δεν ήταν μόνο Εβραίοι, ήταν κατά πλειοψηφία Εβραίοι, ήταν και μειονοτικές και άλλες και ευπαθείς ομάδες που μαρτύρησαν σε αυτό το χώρο του μαρτυρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, τον κύριο Βούτση, και θέλω να καλέσω στο βήμα. Κανονικά έπρεπε να είναι εδώ, αλλά δυστυχώς, λόγω των καιρικών φαινομένων, έχασε την πτήση του, από ό,τι πληροφορούμε από την Αθήνα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης. Όμως, το μήνυμά του θα διαβάσει ο υπεύθυνος διεθνών σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στην Θεσσαλονίκη, ο κύριος Δημήτριος Παπανδρέου. Καλησπέρα σε όλους, αξιότιμοι Υπουργοί, σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κυρία Δήμαρχε της Θεσσαλονίκης. Με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την τιμητική σας πρόσκληση για να απευθύνω χαιρετισμό στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Γεωργίου Πηλιχού
Auschwitz, Έλληνες, αριθμός μελοθανάτου. Στο συγκλονιστικό αυτό αφήγημα, την ερευνητική στην ουσία μελέτη του Γεωργίου Πηλιχού, παρακολουθούμε την ιστορία του Auschwitz από τις ιδρύσεώς του, μαύρη ίδρυση, το Μάιο του 1940, μέχρι την απελευθέρωσή του από τους συμμάχους τον Ιανουάριο του 1945, μέσα από τις μαρτυρίες Ελλήνων Εβραίων και περισσότερες από 800 φωτογραφίες που συνοδεύονται από πλούσιο αρχιακό υλικό που συγκέντρωσε ο ερευνητής κατά τη δεκαετή έρευνα και τα 15 ταξίδια του στο στρατόπεδο και τα αρχεία του. Στο πλαίσιο του ρατσιστικού φυλετικού προγράμματος των Ναζί, το Auschwitz αποτέλεσε το σημαντικότερο εργαλείο και διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στην υλοποίηση της τελικής λύσης, όπως ονομάστηκε το σχέδιο της ναζιστικής Γερμανίας, για την εξολόθρευση των Εβραίων της Ευρώπης, καθώς στο χώρο εκείνο σημειώθηκε η μαζικότερη εξόντωση ανθρώπων στην ανθρώπινη ιστορία, η μεγαλύτερη σε αριθμό θυμάτων οργανωμένη σφαγή που είδε ο κόσμος με θύματα περίπου 1 εκατομμύριο Εβραίους. Σύμφωνα με τον Αντόρνο, το Auschwitz εκλαμβάνεται ως τομή και αθεράπευτο ρήγμα στην ιστορία του πολιτισμού. Ο εβραϊκός ελληνισμός κατέβαλε και εκείνος βαρύ τίμημα στο Auschwitz, με τους πρώτους Έλληνες Εβραίους όλοι τους από τη Θεσσαλονίκη να φτάνουν στο στρατόπεδο στις 20 Μαρτίου του 1943. Θα ακολουθούσαν ακόμη 22 αποστολές από τη Θεσσαλονίκη, που σήμαναν το ολοκληρωτικό σχεδόν ξεκλήρισμα της εβραϊκής κοινότητας της πόλης, που πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος στο ολοκαύτωμα. Από τους 46.091 Θεσσαλονικείς Εβραίους που μπήκαν στα τρένα του θανάτου, επέστρεψαν 1.950. Κυρίες και κύριοι, αυτοί που δεν θυμούνται το παρελθόν είναι καταδικασμένοι να το επαναλάβουν, είχε πει ο φιλόσοφος Τζόρτζ Σανταγιάννα. Η σημερινή κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση, διεκδικώντας τη νίκη στη μάχη της ιστορικής μνήμης και της γνώσης, μια μάχη που αφορά το ζωτικό ζήτημα για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, όπως είχε χαρακτηρίσει το ολοκαύτωμα ο νομπελίστας Ήμρε Κέρτες, με την υπογραφή Προεδρικού Διατάγματος στις 29 Δεκεμβρίου του 2017, προχωρεί στην υλοποίηση μιας ιστορικής σημασίας πρωτοβουλίας, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία του Μουσείου του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη, στο χώρο από όπου ξεκίνησε το τελευταίο ταξίδι για τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας, τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό. Με την ολοκλήρωση του έργου, η Θεσσαλονίκη εκπληρώνει ένα ιστορικό της χρέος και γίνεται η τρίτη ευρωπαϊκή πόλη η οποία θα διαθέτει Μουσείο Ολοκαυτώματος μετά το Βερολίνο και το Παρίσι, ενώ αντίστοιχα κέντρα λειτουργούν στη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ. Το Μουσείο Ολοκαυτώματος της Θεσσαλονίκης φιλοδοξεί να αποτελέσει ιστορική παρακαταθήκη διαφύλαξης της φωνής των εκατομμυρίων Εβραίων που εκτοπίστηκαν και εξοντώθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια φωνή που θα λειτουργήσει ως ασπίδα για τη δημοκρατία, διδάσκοντας και αφυπνίζοντας ταυτόχρονα τις επόμενες γενιές, για να μην ξεχάσουμε ποτέ, για να έχουμε πάντα μέσα μας τον άνθρωπο ως υπέρτατη αξία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλέσω τώρα στο βήμα τον κύριο Τριαντάφυλλο Μηταφίδη, πρόεδρο της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών. Κυρίες και κύριοι, ένα από τα μαθήματα του Auschwitz είναι ακριβώς ότι το να καταλάβει κανείς τον τρόπο σκέψης ενός κοινού ανθρώπου είναι απείρως δυσκολότερο από το να καταλάβει τον τρόπο σκέψης του Σπινόζα ή του Δάντη, και υπό αυτή την έννοια μπορεί επίσης να κατανοηθεί η τόσο συχνά παρεξηγημένη δήλωση της Χάννα Άρεντ για την κοινοτοπία του κακού, γράφει ο Τζόρτζιο Αγκάμπεν, σχολιάζοντας τη μαρτυρία του Σάλμεν Λέβενθαλ, μέλους του Ζόντερ Κομάντο, γραμμένη σε φύλλα χαρτί που έθαψε δίπλα στο κρεματόριο νούμερο 3. Τα σπαράγματα αυτά μνήμης βρέθηκαν 17 χρόνια μετά την απελευθέρωση του Auschwitz από το Σοβιετικό στρατό, στις 27 Γενάρη του 1945, μέρα που θα τιμήσουμε τη μεθεπόμενη Κυριακή και στην πόλη μας.
Το πώς ακριβώς συνέβησαν τα γεγονότα, γράφει ο Λέβενθαλ, δεν μπορεί κανένα ανθρώπινο όν να το φανταστεί. Και πράγματι, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς ότι οι εμπειρίες μας μπορούν να αποτυπωθούν όπως ακριβώς συνέβησαν. Ολόκληρη αλήθεια είναι πολύ πιο τραγική, ακόμα πιο τρομακτική. Μια πραγματικότητα που υπερβαίνει τα πραγματολογικά της στοιχεία είναι η ιστορία του ολοκαυτώματος. Αυτό βέβαια δεν δικαιώνει όσους δεν θα επιθυμούσαν να παραμείνει για πάντα ακατανόητο, θεωρώντας ότι δεν έχει νόημα να αναζητούμε τα αίτια της κτηνοδίας των θυτών και της άφατης τραγωδίας των θυμάτων, όταν τα τελευταία, όπως ο Λέβενθαλ, το παρουσιάζουν μερικές φορές ως ένα άλυτο ένιγμα, λυγίζοντας προφανώς κάτω από το βάρος του απόλυτου αυτοεγκλήματος κατά της ανθρωπότητας. Το ερώτημα, επομένως, πώς θα αναμετρηθούμε με τις σκοτεινές ή θα γράψουμε τις λευκές σελίδες ιστορίας που παραμένουν τραυματικές και επίμαχες, όπως το Ολοκαύτωμα, χωρίς αυτό να καταντά μαρτυρολόγιο ή απλώς ηθικό καθήκον, είναι κρίσιμο ιδιαίτερα για τις μέρες μας και απαιτεί τεκμηριωμένες απαντήσεις. Γιατί, όπως τονίζει ο Αντόρνο στο δοκίμιό του «Η εκπαίδευση μετά το Auschwitz», η απειλή υποτροπή στη βαρβαρότητα συνεχίζει να υπάρχει, καθώς οι βασικές συνθήκες που ευνόησαν αυτή την υποτροπή εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να μην έχουν αλλάξει. Αυτό είναι ο καθολικός τρόμος. Η κοινωνική πίεση εξακολουθεί να υφίσταται, αν και ο κίνδυνος παραμένει αόρατος στις μέρες μας. Οθεί τους ανθρώπους στο ανίποτο και μαζικά εγκλήματα εξακολουθούν να διαπράττονται. Πρέπει κανείς να γνωρίζει τους μηχανισμούς που καθιστούν τους ανθρώπους ικανούς για τέτοιες πράξεις και να μοχθήσει ξυπνώντας την κοινή συνείδηση γύρω από αυτούς τους μηχανισμούς, ώστε να αποτρέψουν τους ανθρώπους από το να ξαναγίνουν ξανά έτσι. Όσο λοιπόν οι συμπολίτες μας της Θεσσαλονίκης δεν αναμετρώνται με τις πιο μελανές σελίδες από την ιστορία της πόλης τους, όσο η πόλη θα συνεχίζει να τηρεί δύο ξεχωριστούς καταλόγους θυμάτων, τόσο τα φαινόμενα μυσαλλοδοξίας, απάθειας και αυταρχισμού θα βρίσκουν πρόσφορο έδαφος. Όσο η ιστορία της Θεσσαλονίκης αποφεύγει να μάθει, να στοχαστεί και να αντιμετωπίσει το τραγικό γεγονός ότι το 1/3 του πληθυσμού της εξοντώθηκε με την αποτρόπαιη, παράλογη και εγκληματική συνέργεια των κατοχικών δυνάμεων αλλά και παραγόντων της ίδιας της πόλης. Όσο με διάφορα ανιστόρητα τερτύπια δεν καθαρίζουν οι δρόμοι της πόλης από τα ονόματα συνεργατών των Ναζί που ονοματοθέτησε καθόλου τυχαία η ορισμένη από τη Χούντα διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς οι συντηρητικές αρχές της πόλης φρόντισαν να συσκοτήσουν και να ρίξουν στη λύθη ως μη εθνικό σορθή την κοινωνική της ιστορία, τόσο τα ακροδεξιά φαινόμενα θα ενισχύονται στην κοινή συνείδηση. Η έκδοση των ΕΛΤΑ υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, εκτός από απόδοση τιμής στους μάρτυρους ήρωες του Ολοκαυτώματος, αφορά κυρίως τους σημερινούς κατοίκους της πόλης μας. Γιατί η συσκότηση, η συγκάλυψη και η άγνοια όσων έγιναν στην πόλη στη διάρκεια της κατοχής βαραίνει στη συλλογική της μνήμη ακόμη και σήμερα. Με το συγκλονιστικό αυτό λεύκωμα στη Θεσσαλονίκη συμπληρώνεται μια ακόμα λευκή σελίδα από την χωρίς κάθαρση τραγωδία της πόλης μας που ξεκίνησε το Μαύρο Σάββατο της 11ης Ιουλίου 1942 στην πλατεία Ελευθερίας με τον δημόσιο εξευτελισμό των υποψήφιων προς καταναγκαστική εργασία στο ΡΑΙΚ. Μέσα σε 2,5 μήνες, η θνησιμότητα των αρένων μελών της Ισραηλιτικής κοινότητας ηλικίας 18-45 ετών έφτασε στο 12% λόγω των απάνθρωπων συνθήκων εργασίας, του υποσιτισμού και των ασθενειών. Η φυσική εξόντωση των εβραϊκής καταγωγής συμπολιτών μας συνδυάστηκε και με την εξαφάνιση της ιστορίας τους,
καταστροφή του νεκροταφείου και απάλυψη των εβραϊκών ονομάτων από τους δρόμους της πόλης, από τους συνεργούς των κατοχικών δυνάμεων, δημάρχους Κωνσταντίνο Μυρκουρίου και Γιώργιο Σερεμέτη, αλλά και με τη διαρπαγή των περιουσιών τους από μεσεγγιούχους και δοσύλλογους ταγματασφαλίτες. Μάλιστα, το 1947 οι μεσεγγιούχοι είχαν συστήσει σωματείο κατά των εβραϊκών απαιτήσεων. Οι αντάρτες του Ελλάς που απελευθέρωσαν τη Θεσσαλονίκη στις 30 Οκτωβρίου του 1944 και η βραχύβια αμική εξουσία αποκατέστησαν αρκετούς από τους εναπομείναντες Εβραίους που καταπατήθηκαν οι περιουσίες τους. Αντίθετα, ολόκληρο το 1945, μόλις 37 περιουσίες επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Η ανάδειξη της ιστορίας της κατοχικής περίοδου πρέπει επιτέλους να συνδυαστεί με την υλική αποκατάσταση των θυμάτων του ναζισμού από το σύγχρονο γερμανικό κράτος. Μια υποχρέωση την οποία ανέλαβε με τη Συμφωνία του Λονδίνου στις 27 Φεβρουαρίου 1953 η Δυτική τότε Γερμανία. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο αυτής αποκατάστασης είναι η επιστροφή των λύτρων που κατέβαλε η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης κατοχικές αρχές στην απεγνωσμένη προσπάθειά της να γλιτώσει τα άρενα μέλη της από την εξοντωτική καταναγκαστική εργασία. Ένα αδικαίωτο αίτημα που τεκμηριώνεται και με το πόρισμα της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών που είχα την τιμή να προεδρεύσω. Μια τέτοια χειρονομία θα αποτελέσει πράξη ιστορικής δικαιοσύνης, αλλά και ανάχωμα πολιτικό όπλο απέναντι στους θειασότες του ναζισμού και του ρατσισμού, απέναντι στον ιστορικό αναθεωρητισμό που εξισώνει τους θύτες με τα θύματα, τους δοσύλλογους με αυτούς που αντιστάθηκαν στο φασισμό, απέναντι σε κυβερνήσεις που με αφορμή την έκρηξη του προσφυγικού προβλήματος σπέρνουν την ξενοφοβία επιδιώκοντας να μετατρέψουν την Ευρώπη σε φρούριο απέναντι στις γης τους ξεριζωμένους. Η Θεσσαλονίκη έχει πολλά να κερδίσει αναγνωρίζοντας το παρελθόν της, γιατί δεν υπήρξε μόνο αναλογικά με τον πληθυσμό της η πλέον μετά τη Βαρσοβία μαρτυρική πόλη της Ευρώπης, αλλά και η πόλη όπου ιδρύθηκε στις 15 Μαΐου 1941, λίγες μέρες μετά την κατάληψή της από τα ναζιστικά στρατεύματα, η Ελευθερία, η πρώτη αντιστασιακή οργάνωση στην κατεχόμενη Ευρώπη. Το ολοκαύτωμα πρέπει να αναδειχθεί σε ένα αδιαπέραστο τείχος απέναντι στην επανάληψη της φρίκης. Μόνο έτσι το σύνθημα «Ποτέ πια» θα πάψει να είναι μια ευχή. Έτσι μόνο η μνήμη του ολοκαυτώματος αποκτά το πλήρες νόημά της και τιμάται πραγματικά. Και θέλω να κλείσω με ένα απόσπασμα από την γερμανική έκδοση του βιβλίου «Στην Ελλάδα» του Χίτλερ, του γνωστού Μάρκ Μαζάουερ, του ανθρώπου που έγραψε το εξαιρετικό του βιβλίο για αυτή την πόλη, την πόλη των φαντασμάτων. Η ιδέα πως τα κράτη της Ευρώπης μπορούν να ξεφύγουν από τις προκαλαιότητες του 20ου αιώνα προς ένα καλύτερο μέλλον, στις αρχές του 1940 ήταν ένα όνειρο. Σήμερα, επειδή εμείς έχουμε μια ξεκάθαρα πιο κοινική άποψη για την Ευρώπη, όπως αυτή μας παρουσιάζεται, είναι ίσως η κατάλληλη ευκαιρία να γυρίσουμε πίσω στον κόσμο της δεκαετίας του 1940, στην οποία βρισκόταν έθνος αντιμέτωπο με έθνος και καταστραφόταν παραπέρα ένας ήδη φτωχοποιημένος κόσμος, ο κόσμος των Ελλήνων εργατών γης, των αγροτών και των εργοστασιακών εργατών. Δυστυχώς, πολύ επίκαιρα τα λόγια του. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Μηταφίδη. Είναι παράληψή μου, αρχικώς δεν το ανέφερα και θέλω να το επισημάνω και να το επισημάνω γιατί το θεωρώ και εξαιρετικά σημαντικό ότι το βιβλίο το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα τελεί βεβαίως υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής αλλά είναι μια έκδοση των ΕΛΤΑ. Και το λέω αυτό γιατί
γνωρίζουμε όλοι ότι τέτοιου είδους εκδόσεις που, που είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας έρευνας και ένας τόσο ογκώδης τόμος, δεν θα μπορούσε προφανώς να εκδοθεί από οποιονδήποτε τυχαίο εκδοτικό οίκο. Άρα τα ΕΛΤΑ νομίζω ότι όχι μόνο βάζουν την υπογραφή τους σε αυτό το μνημειώδες έργο, αλλά προσφέρουν, αποτελεί όλο αυτό μια κοινωνική προσφορά και νομίζω ότι αξίζει να το επισημάνουμε. Τώρα, με βάση το πρόγραμμα έπρεπε να ακούσουμε τώρα τον χαιρετισμό της πρέσβεως του κράτους του Ισραήλ, της κυρίας Ιρίτ Μπενάμπα, η οποία όμως δεν κατόρθωσε να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Ως εκ τούτου θα καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, τον κύριο Δαβίδ Σαλτιέλ, ο οποίος θα μεταφέρει, όπως μου είπε, μήνυμα της πρέσβεως του Ισραήλ, και επειδή πάντοτε με βάση το πρόγραμμα επρόκειτο να έχουμε και το δικό του χαιρετισμό αμέσως μετά, θα μας κάνει τη χάρη, για να κερδίσουμε και λίγο χρόνο, να συμπυκνώσουμε και τον χαιρετισμό, το μήνυμα της πρέσβεως του Ισραήλ και τον δικό του σε ένα. Τον ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί μας γονείς επιζώντες του Ολοκαυτώματος, αγαπητέ Χάινς Κούνιο, επιζών του στρατοπέδου Auschwitz, Παναγιώτατε, Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Δωδώνης, Μιλήτου Απόστολος, Σοφολογιώτατη Ραβίνη, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αξιότιμε κύριε Υπουργέ Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης κύριε Παπά, Υπουργέ κύριε Φάμελε, Υπουργέ, που τα λέει εδώ, κύριε Κοντονή, αγαπητοί κύριοι, κύριε Δήμαρχε, θα ξεκινήσω από το μήνυμα της πρέσβης του Ισραήλ, το οποίο θα σας το διαβάσω στα εγγλέζικα και αν θέλετε μετά μπορούμε και να το μεταφράσουμε. Minister Νίκος Παπάς, Deputy. Okay. Ο Μηταφίδης όταν μιλούσε ακουγόταν τέλεια σε μένα. Minister Νίκος Παπάς, Deputy Minister Ιωάννης Αμανατίδης, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. President of the Parliament, Mayor Boutaris, καλησπέρα σας. I would like to extend my apologies to all the people who are attending tonight's event, as despite my efforts, I was unable to travel to Thessaloniki since my flight was cancelled due to weather conditions. I'm honored to participate as the representative of the State of Israel in the launching of this highly praised and valuable publication, the first ever extensive compilation of documents, photos and testimonies published by the Greek government for the Jews of Greece and the Orthodox Christian Greeks who were deported to Auschwitz from Thessaloniki and other parts of Greece and who perished in the death camps. I want to convey my personal thanks to Minister Nikos Papas,
who first mentioned this precious work to me 2 years ago as a project that he undertook personally to bring into publication. Already then, I saw the zealousness in his eyes to have this book published as soon as possible. A month ago, in his office, he already presented me with the almost final version of this unique and outstanding body of research. I thank you, Nikos, for both your and Prime Minister Tsipras' efforts to have the study of the Greek Jews told and professionally documented. And special thanks must go to the editor of this great project, Mrs. George Pilichos, for his dedicated work, which is an outstanding documentation by an art historian in memory of all Greeks who perished in the death camps and those who survived. I also want to express my gratitude to the Hellenic Postal Service ELTA that graciously assisted in this publication. It is commemorable that the Greek government has taken the initiative to launch this important document on the eve of International Holocaust Remembrance Day, and here in Thessaloniki, the city that saw the most harsh destruction of its Jewish population, half of the city's population back then. As a daughter of a father who survived the Holocaust and only dedicated to his story in his old age, I can appreciate even more the private stories of the individuals who survived this horrific extermination. These testimonies are the real historical documentation that will be left behind when the survivors will not any longer be with us. I also want to take this opportunity to once again thank the Minister of Education of the Hellenic Republic, Mr. George Yavroglou, for signing the agreement with the Holocaust Institute and Museum in Israel, Yad Vashem, a year ago, establishing the yearly training program of Greek teachers who teach the Holocaust in high schools all over Greece. I also want to thank him for supporting the groups of youngsters from Greece who visit Auschwitz and for supporting the teaching of the Holocaust in Greek schools. These are very important measures in combating racism and anti-Semitism, which still exist here. Today, in Athens, yet another Yad Vashem award ceremony took place, hosting the title of Righteous Among the Nations to Greek Christians who saved Jews during the World War II. The prestigious title is awarded to no Jews who saved the lives of Jews during the Holocaust. As of today, there are 335 awardees in Greece. All awardees are people who believed that saving the lives of their friends and neighbors was a divine gesture, surpassing any personal interests. We, the Jews of the world and the State of Israel, owe a special debt to these outstanding personalities. To remember and to educate is the message of the publication launched here today, and it is my message to you tonight. Before concluding, any gratitude goes
to the President of the Hellenic Parliament for his dedicated work of preserving the Jewish memory in the Parliament, both by erecting the monument in memory of the parliamentarians of Jewish origin who perished in the Holocaust and by marking the Holocaust International Day in Parliament as well. And lastly, I congratulate the author, George Pilichos, for the very valuable piece of history he is leaving us and the future generations. Remember and never forget. Thank you very much. It was really... δεν θα σας κουράσω πολύ. Κυρίες και κύριοι, θεωρώ γεγονός με ιδιαίτερο συμβολισμό το ότι σήμερα πρωτοπαρουσιάζουμε στη Θεσσαλονίκη το μνημειώδες έργο του Γιώργου Πιλιχού «Auschwitz, Έλληνες, αριθμός, μελοθάνατου». Πρόκειται για έργο ζωής και πολιωτούς μόχθου του συγγραφέα και τάμα ντοκουμέντο για την καταγραφή της μεθοδευμένης εξόντωσης των Εβραίων στο Auschwitz. Πρωταρχικά επιθυμώ να ευχαριστήσω το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και προσωπικά τον Υπουργό κύριο Νίκο Παπά για την υποστήριξή του στο έργο αυτό. Από την πρώτη στιγμή που ο Υπουργός είδε το πρωτογενές υλικό του βιβλίου, δήλωσε τη δέσμευσή του στην υλοποίηση της έκδοσης. Η κινητοποίησή του αποτελεί πρόθεση να παραμείνει ζωντανή η μνήμη και σαφή θέση κατά του αντισημιτισμού και κάθε μορφής ρατσισμού. Auschwitz, το στρατόπεδο του οποίου το όνομα έχει καταστεί συνώνυμο του ολοκαυτώματος. Auschwitz, το σημαντικότερο κεφάλαιο της μελέτης της ιστορίας του ολοκαυτώματος και των Εβραίων της Ευρώπης και των Ελλήνων Εβραίων. Το βιβλίο του Γιώργου Πιλιχού μας δίνει μια συνολική εικόνα του τι ήταν το Auschwitz και άρα του τι ήταν το ολοκαύτωμα. Μέσα από τις ιστορικές πηγές, μαρτυρίες, πρωτογενές υλικό και αρχαιακά τεκμήρια, εκ των οποίων ορισμένα δημοσιεύονται για πρώτη φορά, πλούσιο φωτογραφικό υλικό και συνοδευτικά κείμενα, βλέπουμε πώς κατασκευάστηκε και πώς λειτουργήσε το σύμπλεγμα των στρατοπέδων καταναγκαστικής εργασίας και εξόντωσης του Auschwitz. Το υλικό που δημοσιεύεται, η μελέτη του, η επιλογή και ο τρόπος διαχείρισης και παρουσίασής του αποτελεί καρπό της πολυετούς έρευνας του συγγραφέα σε πλήθος κρατικών και άλλων αρχείων, στο Κρατικό Μουσείο του Auschwitz-Birkenau και στα αρχεία της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και στα φωτογραφικά αρχεία του Yad Vashem, του Μουσείου Ολοκαυτώματος των Ηνωμένων Πολιτειών, των Κρατικών Αρχείων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γερμανίας, των αρχείων του Bad Arolsen, όπου φυλάσσονται και τα πρακτικά από τις δίκες των Ναζί, το αρχείο του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης και τα αρχεία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, καθώς και αρκετά ιδιωτικά αρχεία. Το πλούσιο φωτογραφικό υλικό δεν προέρχεται μόνο από την πολυετή αρχαιακή έρευνα του Γιώργου Πιλιχού, αλλά και από τις επιτόπιες επισκέψεις του στο Auschwitz, όπου για τις ανάγκες της έρευνας και της τεκμηρίωσής της, ο συγγραφέας πραγματοποίησε δεκάδες ταξίδια. Οι φωτογραφίες και οι μαρτυρίες, λοιπόν, αποτελούν το βασικό κορμό του βιβλίου και αποκαλύπτουν από μόνες τους την πραγματικότητα τόσο έντονα
που σχεδόν δεν χρειάζεται να υποθεί τίποτα παραπάνω. Μέσα από το υλικό αυτό και τον τρόπο παρουσίασή του, ο συγγραφέας μας βοηθά να κατανοήσουμε την χωροταξία του συμπλέγματος στρατοπέδων του Auschwitz και να εικονοποιήσουμε την εφιαλτική συστηματικότητα στην οργάνωση και στην υλοποίηση του εγκλήματος. Το βιβλίο χωρίζεται σε τρεις μεγάλες ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά την εποχή της προετοιμασίας. Περιλαμβάνει εισαγωγικά κείμενα για τους Εβραίους της Ελλάδος, την τελική λύση και τα στρατόπεδα του Auschwitz και τη λειτουργία τους. Θα αναφέρω μόνο δύο λόγια για τους Έλληνες Εβραίους στο Auschwitz, για τους οποίους γνωρίζουμε ότι αποτελούσαν μια συνεκτική ομάδα με κυρίαρχο μάλιστα στοιχείο την ελληνικότητα. Το μαρτυρεί και ο ίδιος ο Πρίμο Λέβη, ο οποίος έγραψε. Το πνεύμα αλληλεγγύης που διέκρινε τους Έλληνες, η απέχθειά τους για τη βία, η συνείδηση της επιβίωσης και η προσπάθεια διατήρησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τους έκανε να αποτελούν την πιο συμπαγή εθνική ομάδα μέσα στο στρατόπεδο και γι' αυτό την πιο πολιτισμένη. Η δεύτερη ενότητα με το τίτλο «Είσοδος» περιλαμβάνει κεφάλαια για τη ζωή και την καθημερινότητα στο στρατόπεδο, τις ποινές, τις εκτελέσεις, τα ιατρικά πειράματα. Ακολουθούν σημαντικές υποενότητες για τα παιδιά στο Auschwitz και την λειτουργία των στρατοπέδων. Η εξόντωση των παιδιών αποτελούσε βασικό στόχο του προγράμματος αφανισμού. Αφού έτσι θα μπορούσε να εκλείψει κάθε δυνατότητα συνέχειας, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης εξοντώθηκαν 1.800.000 παιδιά Εβραίων, ενώ γνωρίζουμε ότι μόνο από την κοινότητα της Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν στο θάνατο 13.000 παιδιά. Η τρίτη ενότητα του βιβλίου με τον τίτλο «Έξοδος» περιγράφει μέσα από τα τεκμήρια που παρουσιάζονται την όλη διαδικασία της μαζικής εξολόθρευσης. Το μπλοκ 11, το πρώτο αρχικά αυτοσχέδιο θάλαμο αερίων του Auschwitz που κατασκεύασαν μηχανικοί των SS στο υπόγειο της φυλακής, το μικρό κόκκινο σπίτι και το μικρό άσπρο σπίτι. Εδώ δημοσιεύεται και η λίστα εκτέλεσης της 21ης Αυγούστου του 1943 που περιλαμβάνει 498 ονόματα Εβραίων κρατουμένων προς εκτέλεση, οι 438 εκ των οποίων είναι Εβραίες της Θεσσαλονίκης. Δημοσιεύεται επίσης η λίστα με τα ονόματα 62 Ελλήνων Εβραίων ανάμεσα στους 278 κρατουμένους που στάλθηκαν στους θαλάμους αερίων του Μπίργκενάου από το υποστρατόπεδο Γιαβόζνο, καθώς και φωτογραφίες από τα κρεματόρια του Μπίργκενάου που διέθεταν 46 φούρνους. Αγαπητοί μου, όταν ήταν πια σαφές ότι το Τρίτο Ράιχ κατέρεε, αφού οι Ναζί έχαναν τον πόλεμο, δόθηκε η εντολή να καταστραφούν όλα τα στρατόπεδα εξόντωσης, ενώ όσοι κρατούμενοι είχαν επιζήσει, είτε θα εκτελούνταν επί τόπου, είτε θα μεταφέρονταν στο εσωτερικό της Γερμανίας. Η διαταγή εκτελέστηκε με μεγάλη συνέπεια και αποτελεσματικότητα σε πολλά στρατόπεδα. Όπως γράφει πάλι ο Πρίμο Λέβη, κανείς δεν έπρεπε να βγει από εδώ. Κανείς που θα μπορούσε να φέρει στον κόσμο μαζί με το χαραγμένο στη σάρκα του νούμερο τη δυσίωνη είδηση του τι κατάφερε να κάνει άνθρωπος στον άνθρωπο στο Auschwitz.
Βγήκαν όμως ζωντανοί κάποιοι ελάχιστοι, που με τις μαρτυρίες τους έδωσαν το ένασμα για την ανάπτυξη της διεθνούς ιστοριογραφίας, για τη μελέτη του ολοκαυτώματος, για την αποτρόπαιη υλοποίηση της τελικής λύσης, βοηθώντας μας να ανασυνθέσουμε με λεπτομέρειες την κόλαση του Auschwitz. Ελπίζουμε τέτοιου είδους δουλειές κοπιώδης ουσιαστικής έρευνας και αρτιότητας, όπως αυτή του Γιώργου Πηλιχού, τον οποίο συγχαίρω ολόθερμα, να μας βοηθούν να μην ξεχάσουμε ποτέ τι ήταν το Auschwitz και τι σημαίνει για την παγκόσμια ιστορία, αλλά και να μην ξαναζήσουμε ποτέ και πουθενά αυτό που πέρασαν οι γονείς μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Σαλτιέλ. Επειδή με βάση το αρχικό πρόγραμμα αυτήν την ώρα θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί και η παρουσίαση του βιβλίου από τους αγαπητούς προσκεκλημένους που βρίσκονται εδώ δίπλα μου, θα παρακαλούσα να συντομεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους χαιρετισμούς. Ακολουθεί ο αναπληρωτής διευθυντής στο Κρατικό Μουσείο του Auschwitz-Birkenau, ο κύριος Αντρέι Κασόρζεκ. Ladies and gentlemen, dear Holocaust survivors, your excellencies, honored guests, I would like to thank for the invitation for the ceremony today. It is a unique experience for me. I came here from Auschwitz-Birkenau State Museum, created on the site of the former German Nazi concentration and extermination camp. Today in Auschwitz, thousands of people from all over the world every day learned about the victims of racial hatred, anti-Semitism and terror. Thousands of visitors are listening to the voices of the victims, their testimonies and accounts, see and experience the material evidence of crime committed by Nazi Germans on hundreds of thousands of innocent people, Jews, but also Poles, Sinti and Roma, Soviet prisoners of war, and others. In many places in Auschwitz, on the site, we remind in a unique way the tragic fate of Greek Jews in Auschwitz. Among other places, these are maps presenting the places from which Jews were deported, the railway tickets printed for transport documentation, the block number 10, where the Nazi doctors performed pseudo-medical criminal experiments on the camp prisoners, among other victims on Jewish women from Greece. Last but not least, the ruins of the gas chambers and crematoria that remind us about the tragedy of the Greek Sonderkommando members, who despite of the inhuman work they were forced to carry out, were able to defend their humanity. Today, I had the opportunity to visit the places here in Thessaloniki, connected with the history of Holocaust. Among other
the railway station from where the trains were departing to Auschwitz. Every time, such a place evokes fear and anxiety since I know what these people faced when they reached their destination. Such places are crying and reminding us about the tragedy of European Jews. I would like to thank for this ceremony, especially for the presence of survivors. I would like to thank the author of the unique publication, Mr. George Pilichos, publication dedicated to the history of Greek Jews in Auschwitz. I am deeply convinced that this work is not only the historic documentation, but will be a call for a world of freedom, solidarity, a world of people aware of threats, the world full of dignity and respect. Thank you. Ευχαριστούμε τον κύριο Κασόρτζικ και θέλω τώρα να καλέσω στο βήμα τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιάννη Μπουτάρη. Καλησπέρα και από μένα. Το βιβλίο του Γιώργου Πιλιχού αποτελεί μια ακόμα σημαντική ψηφίδα μνήμης σε μια ιδιαίτερα σκοτεινή πτυχή της ανθρώπινης ιστορίας. Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που επέζησαν από το κολαστήριο του Auschwitz και τα σπάνια ιστορικά ντοκουμέντα από το αρχείο του στρατοπέδου που παρουσιάζονται για πρώτη φορά αποτυπώνουν το μέγεθος του εγκλήματος που συντελέστηκε από τους Ναζί και ταυτόχρονα αναδεικνύουν την ανθρωπογεωγραφία των Ελλήνων Εβραίων. Το βιβλίο αυτό, το οποίο αποτελεί προπομπό της τρίτομης έκδοσης που θα κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα, είναι δυστυχώς ακόμα επίκαιρο, καθώς βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη να αναβιώνουν ναζιστικά μορφώματα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για διατήρηση της ιστορικής μνήμης που αποτελεί το σημαντικότερο όπλο μας απέναντι στο φασισμό. Ο συλλεκτικός αυτός τόμος δεν θα μπορούσε παρά να παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη, την Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων, στην πόλη δηλαδή που η εβραϊκή κοινότητά της πλήρωσε το βαρύτερο φόρο αίματος στο Ολοκαύτωμα. Και είναι ιδιαίτερα ευτυχή η συγκυρία που η παρουσίαση αυτή γίνεται μόλις λίγες μέρες μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά ανάβει έτσι το πράσινο φως για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του. Με το λεγόμενο Μουσείο Ολοκαυτώματος, η πόλη μας θα εκπληρώσει μια αυτονόητη υποχρέωση απέναντι στην εβραϊκή της κοινότητα, αλλά και στην ιστορία της και ταυτόχρονα θα συμβάλλει στην εκπαίδευση των νέων σε ό,τι έχει σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον. Ως δήμαρχος αυτής της πόλης, αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση που φέραμε στην επιφάνεια την ιστορική μνήμη της πόλης. Και είμαστε ακόμα στην αρχή. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συγγραφέα για την πολυετή του έρευνα, καθώς και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης που στήριξε την προσπάθεια αυτή. Και με την ευκαιρία όμως να εκφράσω τη θλίψη μου για το γεγονός ότι το ελληνικό κέντρο του Auschwitz, το οποίο επισκέφτηκα πριν από 7 χρόνια, δηλαδή ο χώρος που έχει παραχωρηθεί στο ελληνικό κράτος για την ανάδειξη των ιστοποιών του Ολοκαυτώματος στη χώρα μας, παραμένει κενό και αναξιοποιείται εδώ και τουλάχιστον 7 χρόνια. Μόλις τώρα άκουσα από τον κύριο Γούτση ότι κάτι πάει να γίνει. Είναι καιρός επιτέλους. Ευχαριστώ. Και θα καλέσω στο βήμα τον τέος πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, τον κύριο Μωυσή Κωνσταντίνη.
Παναγιώτατε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση παρευρίσκομαι σήμερα στην παρουσίαση του μνημειώδους βιβλίου του Γιώργου Πηλιχού με τίτλο «Auschwitz, Έλληνες, αριθμός μέλλον θάνατοι». Πρόκειται για ένα πολυσέλιδο βιβλίο που περιγράφει αναλυτικά τα όσα συνέβησαν στο Auschwitz, στο πιο απάνθρωπο και απεχθές στρατόπεδο από όσα δημιούργησαν οι Ναζί. Ενός στρατοπέδου που ενώ κατασκευάστηκε ως φυλακή για Πολωνούς πολιτικούς κρατουμένους, στο χώρο του σημειώθηκε η μαζικότερη εξόντωση ανθρώπων στην ιστορία. Μέσα από ιστορικές πηγές και μαρτυρίες, πρωτογενές υλικό και αρχιακά τεκμήρια, πλούσιο φωτογραφικό υλικό και συνοδευτικά κείμενα δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να κατανοήσει πώς λειτουργούσε το σύμπλεγμα των στρατοπέδων καταναγκαστικής εργασίας αλλά και εξόντωσης του Auschwitz-Birkenau. Το βιβλίο αποτελείται από τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει εισαγωγικά κείμενα για τους Εβραίους της Ελλάδος, την τελική λύση και τα στρατόπεδα του Auschwitz και τη λειτουργία τους. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει κεφάλαια σχετικά με τη ζωή και την καθημερινότητα στο στρατόπεδο, τις ποινές, τις εκτελέσεις και τα ιατρικά πειράματα, και η τρίτη ενότητα περιγράφει όλη τη διαδικασία της μαζικής εξολόθρευσης και περιλαμβάνει φωτογραφίες από τα κρεματόρια του Birkenau που διέθεταν 46 φούρνους όπου μπορούσαν να καίγονται 7.000 άνθρωποι κάθε μέρα. Συγγνώμη. Στο τέλος του βιβλίου γίνεται αναφορά στην εξέγερση των Sonderkommando στο Auschwitz, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες πριν από την απελευθέρωση και κατάφερε να καταστρέψει ένα από τα 5 κρεματόρια και να κάνει τα υπόλοιπα να υπολειτουργούν. Σύμφωνα με τις μελετητές της ιστοριογραφίας του Auschwitz, η ιστορία της 11ης ομάδος Sonderkommando και η παρουσία των Ελλήνων σε αυτήν ήταν ένας σημαντικός παράγοντας στη λήψη της απόφασης για την εξέγερση όταν είχε ματαιωθεί πλέον η μαζική εξέγερση των κρατουμένων που προγραμματιζόταν για τις 15 Αυγούστου του 1944. Το βιβλίο του Γεωργίου Πηλιχού καθίσταται σημαντικό σήμερα καθώς παρουσιάζει με συνδυαστική πληρότητα το πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος εάν απέδευτες αφαιθεί στη δημαγωγική ρητορική του μίσους. Ολοκληρώνοντας, επιθυμώ να συγχαρώ θερμά τον συγγραφέα, διότι τέτοιου είδους έρευνες ουσιαστικής αρτιότητος μας βοηθούν να μην ξεχάσουμε ποτέ τι πραγματικά ήταν το Auschwitz, ούτως ώστε να μην ξανασυμβεί ποτέ πια και πουθενά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μωυσή Κωνσταντίνη και θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, τον κύκλο αυτό των χαιρετισμών με τον άνθρωπο που βάζει την υπογραφή του στην έκδοση αυτού του βιβλίου, την κυρία Εφροσύνη Σταυράκη, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΑ ΑΕ. Κυρία Σταυράκη, ελάτε στο βήμα. Μακαριότατε, ενδεσιμότατε, κύριοι Υπουργοί, κύριε Δήμαρχε, Ραβίνη, φίλες και φίλοι, η προσφώνηση νομίζω ότι η σημαντική ανήκει στους επιζώντες αυτού του ολοκαυτώματος και στους συγγενείς τους. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, θα αναρωτιέστε ίσως γιατί τα ελληνικά ταχυδρομεία συνέλαβαν με τον εκδοτικό τους ρόλο στην κυκλοφορία αυτού του βιβλίου. Γιατί ανταποκρινόμαστε σε κάθε καραυγή ιστορικής καταγραφής που είχε ακόμα τα πλάνα της ενεργής ζωής μας. Υπάρχει απάντηση. Είναι χρέος. Είναι χρέος των ελληνικών ταχυδρομείων να φρουγκάζονται, να δρούν, να δημιουργούν. Να φρουγκάζονται την αγωνία για μια καλύτερη μέρα, την ανησυχία για την απόδοση του δικαίου. Με λίγα λόγια, το μέρισμα που μας αντιστοιχεί ώστε να μην εφησυχάσουμε, ώστε να αφυπνιστούμε. Να θυμόμαστε, να αναφερόμαστε, να τιμάμε, να είμαστε κοντά, να είμαστε παντού, έτσι όπως είναι τα ελληνικά ταχυδρομεία. Γιατί τα ελληνικά ταχυδρομεία δεν είναι μόνο επιστολές και αλληλογραφία. Δεν είναι μόνο δέματα και αποστολές. Δεν είναι μόνο παροχή ρεύματος και χρηματοοικονομικά προϊόντα. Τα ελληνικά ταχυδρομεία, μέσα από την εκδοτική τους δράση και τη φιλοτελική δράση, είναι φορέας πολιτισμού, ιστορίας και τέχνης, με σημαντική συμβολή στην κοινωνική συνοχή και εξέλιξη. Είναι ένα επιπλέον αστέρι στην παραπομπή της ιστορικής αξίας. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που δεν τρέφεται από τις δάφνες του. Και ως έτσι θα προχωράμε, θέτοντας σήμερα με αυτή την αξιέπαινη γραφή και έκδοση της θέσης μας, που λένε πως είναι πραγματικά ανατριχιαστικό και ασύλληπτο και αδιανόητο αυτό το στιγερό έγκλημα, που φέρει τον τίτλο της πιο απάνθρωπης δολοφονίας, της εξαθλίωσης και της ντροπής. Το έγκλημα που λέγεται Auschwitz ή αλλιώς κολαστήριο της τελικής λύσης. Απορώ με τον ερευνητή και συγγραφέα. Απορώ με το κουράγιο του να ζήσει μέσα από τη δεκαετή και πλέον έρευνά του για την έκδοση του το βιβλίο αυτό το στιγερό και εφιαλτικό έγκλημα ξανά. Απορώ πραγματικά, κύριε Πηλιχέ, με τη δύναμή σας. Τα πραγματικά γεγονότα ανήκουν σε εκείνα τα μεγέθη που δεν χωρούν στο νου μας. Μαρτυρίες Ελλήνων και Εβραίων, ντοκουμέντα από τα αρχεία του Auschwitz και άλλων ελληνικών και διεθνών πηγών, με περισσότερες από 800 φωτογραφίες μέσα σε ένα βιβλίο, γίνονται ξανά μάρτυρες του πιο μελανού κεφάλαιου της σύγχρονης ιστορίας. Είναι γροθιά στο στομάχι και τροφή για τη μνήμη. Αυτή η συλλογική καταγραφή των γεγονότων. Μια γροθιά που σήμερα έχει μεγαλύτερη αξία, καθώς διαπιστώνουμε ότι η Ευρώπη αντικρίζει σε κάθε γωνιά της την αναβίωση των ναζιστικών μορφωμάτων. Και φοβάμαι μήπως έχουμε ξεχάσει ότι η κοινοτυπία του μαύρου, του σκοτεινού, του κακού έχει στήσει φωλιά στη διπλανή πόρτα, χωρίς να υποψιαζόμαστε τι μπορεί να φέρει. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, σε ετοιμότητα, προετοιμασμένοι να αναχαιτήσουμε κάθε τέτοιο μόρφωμα. Ανατριχιαστικές παραμένουν οι συνθήκες του εγκλεισμού και της εξόντωσης. Ανατριχιαστικός παραμένει ο αριθμός των ανθρώπινων ζώων που καταγράφηκαν ως νούμερα. Προς αφανισμό όδευε το ανθρώπινο είδος. 80 περίπου χρόνια μετά τη σύλληψη του πιο αποκρουστικού σχέδιου εξόντωσης της ανθρώπινης ύπαρξης, αυτό από το ναζιστικό καθεστώς και τα ερωτήματα που αφορούν την εκτροπή ανθρώπων σε δίμιους τέρατα δεν έχουν να τονίσει στο ελάχιστο. Αντιθέτως, εξακολουθούν να προβληματίζουν και να απασχολούν τους μελετητές, δείχνοντας πως η ιστορία είναι ο καλύτερος τρόπος για να διερευνήσει κανείς
την άβυσσο της ανθρώπινης ψυχής. Η θηριωδία των στρατοπέδων θανάτου που στα χρόνια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου σάρωσε την Ευρώπη, κρίνοντας ποιοι είναι περιττοί και διαχωρίζοντας τον κόσμο σε υπερανθρώπους και υπανθρώπους, δεν έχει πάψει να αποτελεί το τραγικότερο αποκορύφωμα μίσους και φανατισμού που διέτρεξε ποτέ την ιστορία ανά τους αιώνες. Ο αιωνόβιος ευρωπαϊκός εβραϊσμός αφανίστηκε. Ο δε τραγικός απολογισμός του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 80 εκατομμύρια νεκροί από όλες τις πλευρές. Στη λέλεπα της μυσαλλοδοξίας και όλες εκείνες οι ευαίσθητες κατηγορίες που δεν ανταποκρίνονται στον οσιρό ιδεώδες της Άριας Φυλής. Και καθώς διανύουμε τον 21ο αιώνα, γεννιέται ξανά το ερώτημα πώς θα καταφέρουμε να κρατήσουμε ζωντανή στην αιωνιότητα τη χωρίς λόγο θυσία εκατομμυρίων ψυχών. Πώς θα διδάξουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας ότι το μίσος γεννά σειρματοπλέγματα και θάνατο. Πώς θα ερμηνεύσουμε τους μαζικούς εκτοπισμούς όλων εκείνων των αθώων ψυχών που πλήρωσαν τη φυλετική τους ταυτότητα και όχι μόνο. Η μοναδική απάντηση που βρίσκω είναι η φράση του Γκορ Βιτάλ, ενός από τους κορυφαίους μελετητές της χιτλερικής θηριωδίας. Κάθε λέξη που γράφεται για το ναζιστικό έγκλημα, κάθε λέξη που έχει γραφτεί και θα γράφεται στα χρόνια που έρχονται, είναι ένα όχημα για να μην ξεχάσουμε ποτέ αυτό που διαπράχθηκε τότε. Με τη μνήμη, λοιπόν. Με αυτή, για όπλο θα παλέψουμε. Γιατί είναι ο μοναδικός ρωμαλαίος σύμμαχος που έχουμε κατά των τεράτων. Γι' αυτό και τούτο το βιβλίο έχει υπεροχή. Γι' αυτό και έχει σπουδαίο ρόλο να επιτελέσει. Γι' αυτό τα ελληνικά ταχυδρομεία είχαν χρέος να συμβάλλουν σε αυτή την έκδοση. Για το μέλλον που έρχεται. Και μας ζητά να είμαστε άνθρωποι. Με ευαισθησία. Με αγωνία. Με συνέπεια. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι στο εκδοτικό πρόγραμμα του 2018 των ελληνικών ταχυδρομείων εντάχθηκε και γραμματώσιμο για το ολοκαύτωμα. Θέλω να ευχαριστήσω τον συγγραφέα για το μόχθο του που μας έδωσε τη δυνατότητα ως ελληνικά ταχυδρομεία να έχουμε στις εκδόσεις μας αυτή την πολύ σημαντική έκδοση. Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και τον Υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά, για την ευαισθησία του να θέσει υπό την αιγίδα του Υπουργείου αυτή την έκδοση, καθώς και για τη στήριξή του σε όλες τις δράσεις των ελληνικών ταχυδρομείων. Ευχαριστήσω τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τον κύριο Γιάννη Ζερολιάγκη, και όλους τους συνεργάτες στα ελληνικά ταχυδρομεία για τη συνεισφορά τους. Ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άλλη μια εκδήλωση των ελληνικών ταχυδρομείων. Θα είστε οι καλύτεροι οι μάντες του μηνύματος που θέλει να βγάλει αυτό το βιβλίο που εξέδωσαν τα ελληνικά ταχυδρομεία. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την κυρία Σταυράκη. Μπαίνουμε τώρα στον δεύτερο κύκλο της παρουσίασης του βιβλίου. Νιώθω την ανάγκη να επισημάνω δύο μόνο πράγματα. Νομίζω ως μία συνισταμένη όσων ακούστηκαν μέχρι τώρα από την ομιλία του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης του κ. Παπά, την παρέμβαση του Προέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου και όλων των άλλων ομιλητών. Υπάρχουν δύο τρόποι να προσεγγίσει κανείς αυτό το μνημειώδες έργο. Ο ένας τρόπος, επιτρέψτε μου να πω, ο συμβατικός, ο ευκολότερος, είναι η προσέγγιση αυτού του έργου ως μία προσπάθεια να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη, ως μία επιτύμβια στήλη, θα έλεγα, για τους μάρτυρες Έλληνες Εβραίους του Ολοκαυτώματος, ως μία αποτροπή στη λύθη. Είναι προφανές ότι αυτό το ρόλο το βιβλίο τον παίζει και τον παίζει πάρα πολύ σωστά. Υπάρχει όμως μια δεύτερη προσέγγιση. Δεν κομίζω γλάφκας. Αναφέρθηκε από πολλούς από τους ομιλητές, νιώθω την ανάγκη να το επισημάνω και εγώ. Δεν είναι ο επίλογος το έργο του Γιώργου Πηλυχού η καταγραφή και ο απολογισμός του Ολοκαυτώματος. Πρέπει, κατά τη γνώμη μου,
να είναι ο πρόλογος, όχι επίλογος, αλλά ο πρόλογος. Ο πρόλογος μιας μαρτυρίας σύγχρονης που πρέπει να ακουστεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ο ναζισμός, υπό οποιαδήποτε εκδοχή του, πάντοτε άγρια πάντως και απάνθρωπη, είναι εδώ. Ο κύκλος του ολοκαυτώματος δεν έκλεισε. Παραμένει ζωντανός και αποτελεί ευθύνη όλων μας, πολιτικής, διανόησης, της Εκκλησίας, των Εκκλησιών, να συνεισφέρει ώστε αυτό όχι απλώς να μην γίνει ποτέ πράξη, όχι μόνο να μην γίνει ποτέ ξανά πράξη, αλλά να μην περάσει αυτός ο ρατσιστικός και δικαστικός λόγος στις χώρες της Ευρώπης, όπως δυστυχώς βλέπουμε να περνά. Οι εκφάνσεις των Ναζί κυβερνούν ή συγκυβερνούν σε κάποιες χώρες της Ευρώπης ή, εν πάση περιπτώσει, έχουν ακόμα τη δυνατότητα και την ελευθερία στη δημοκρατική Ευρώπη να μεταδίδουν τον ιό του διχασμού, τη ρητορική του διχασμού. Υπό την έννοια αυτή, το βιβλίο του Γιώργου Πηλιχού, κατά τη γνώμη μου, παίζει αυτό το δεύτερο, ακόμα πιο σημαντικό ρόλο, τον οποίο είμαι βέβαιος ότι θα επισημάνουν και οι ομιλητές που θα ακολουθήσουν. Και δίνω αμέσως το λόγο, αφού σας ευχαριστήσω, στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δωδώνης, τον κύριο Χρυσόστομο. Παναγιώτατε Μητροπολίτα Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπε του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, κύριοι Υπουργοί, αδελφοί, αγαπητοί, αγαπητές, κυρίες και κύριοι. Θα αναρωτηθήκατε ενδεχομένως τι ρόλο μπορεί να παίξει ένας Μητροπολίτης στο πάνελ για την παρουσίαση ενός τόσο σημαντικού βιβλίου. Δεν πρόκειται να κάνω διάλεξη, ούτε να πάω πολύ από το χρόνο σας. Η επικεφαλίδα της ομιλίας μου είναι Ζάκυνθος, Παύλα, Χρυσόστομος. Και αυτό δεν ερμηνεύει ότι εγώ είμαι Ζακυνθινός και είμαι και Χρυσόστομος, αλλά μιλάει για μια Ζάκυνθο που είχε την ευτυχία να έχει ένα Μητροπολίτη Ζακύνθου τη δύσκολη εκείνη εποχή, όταν του χτύπησε την πόρτα ο Γερμανός και του ζήτησε τη λίστα των Εβραίων. Εκείνος ο Ανδρείος Δεσπότης, που ήξερε γερμανικά γιατί σπούδασε στο Μόναχο και κατά μία παράδοση εγνώριζε το Φύρερ, του είπε: «Εγώ δεν ξέρω τους Ορθοδόξους και θα ξέρω τους Εβραίους». Αυτό το είπε γιατί ήθελε να κερδίσει χρόνο προφανώς. Και το απόγευμα του είπε ότι αύριο μπορεί να έχω μια λίστα να σας τη δώσω. Το απόγευμα έστειλε τους Εβραίους όλους σε σπίτια Ζακυθινά. Μάλιστα συμπτωματικά σε ένα σπίτι δίπλα είχε επιταχθεί από τους Εβραίους και έπαιζαν από τους Γερμανούς και έπαιζαν τα Εβραιόπουλα μαζί με τους Γερμανούς. Την άλλη μέρα ο Γερμανός επανήλθε, αλλά είχε προηγηθεί ο Δήμαρχος. Και είναι αξιοσημείωτο ότι ο Δήμαρχος ήταν διορισμένος από την κατοχική κυβέρνηση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό ότι ο Δήμαρχος ήταν διορισμένος, αλλά ήταν κύριος. Το γνωρίσαμε και ο Υπουργός και εγώ τον άνθρωπο. Τον εγνώρισε και ο κύριος Κωνσταντίνης τον Λουκά τον Καρέρ. Λέει: «Λουκά μου, έχω ένα πρόβλημα», του είπε ο Δεσπότης. «Το πρόβλημα είναι ότι ήρθε ο Γερμανός και μου ζήτησε έτσι και έτσι. Και τι θα κάνετε, Σεβασμιότατε?» «Θα δώσω μία λίστα που θα έχει το όνομά μου. Μόνο το όνομά μου». «Σεβασμιότατε, μου επιτρέπετε να βάλω κι εγώ τη δική μου υπογραφή?» «Βεβαίως, Λουκά μου». Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Πώς περιήρθαν εις γνώση μου αυτά? Γεννήθηκα κοντά στον Άγιο Διονύσιο, στο μοναστήρι και στο ναό, και άκουσα τις καμπάνες της ελευθερίας όταν χτυπούσαν, όταν έφυγαν οι Ναζί, στα προπύλαια του ναού που εκτιζότανε. Και μετά από λίγο, στην ηλικία των 6-7 ετών, είδα τους Εβραίους να φτιάχνουν τα τζάμια του ναού. Παιδί ήμουνα, άκουσα ότι οι Εβραίοι φτιάχνουν τα τζάμια,
και άρχισε να δημιουργείται στην συνείδησή μου, την παιδική, πώς άραγε οι Εβραίοι βρίσκονται στο ναό. Δεν άρχισε όμως ο χρόνος και στα 14-15 μου γίνομαι κλητήρα στα γραφεία της Μητροπόλεως Ζακύνθου. Πρώτα στη σκηνή, μετά τους σεισμούς του 1953 και ύστερα σε μια μπαράκα. Κλητήρας στο Μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυσόστομο. Έναν άνθρωπο με ψυχή, με σθένος, με φιλανθρωπία πολύ. Είμαστε σε ένα σπίτι που του φτιάξαν κατασκευασμένο από σανίδα με τρία σκαλάκια. Έχω πάει τις εφημερίδες, ο κλητήρας στο Δεσπότη την Κυριακή στις 11-12 που είχε έρθει το καράβι το πρωί και διάβαζε τις εφημερίδες, όπου βλέπω δύο ανθρώπους να ανεβαίνουν γονατιστοί με το καπέλο στο χέρι. Σεβασμιότατε, κοιτάξτε εδώ, κάποιοι έρχονται. Κάνει έτσι, βρε Μωυσή, βρε Αρών, πώς από εδώ. Ήταν Εβραίοι, από εκείνους που είχαν φύγει μετά την ίδρυση του Ισραήλ και μετά από τους σεισμούς του 1953 από τη Ζάκυθο. Τους ρωτούσε για όλα ό,τι αφορούν τη νέα τους χώρα και τους ανθρώπους που είναι εκεί. Και όταν έφυγαν, μου είπε όλη την ιστορία. Ιστορία ότι η μικρά Ζάκυνθος έχει 0 θύματα για το Auschwitz. Όλοι προσπάθησαν εκείνη την εποχή. Άλλοι πολλοί, άλλοι λιγότερο και άλλοι όπως ο Χρυσόστομος για όλους. Γλίτωσε τους Εβραίους της Ζακύνθου 260 περίπου. Και η συνέχεια είναι ότι όταν πήγα Μητροπολίτη στην πατρίδα μου, σκέφτηκα να του κάνω έναν Ανδριάντα, να του κάνω μία πρωτομή. Εκεί που ο ναός του Αγίου Διονυσίου είχε εγγενιαστεί από τον ίδιο, ο Μωυσής ο Κωνσταντίνης πλήρωσε την πρωτομή. Αυτή είναι η σχέση μας με τους ανθρώπους. Δεν μας ενδιαφέρει που πιστεύει κανείς. Ας ακούσουμε το μήνυμα του Πατριάρχη μας. Και εγώ σας λέω, σαλόμ, σαλόμ, σαλόμ. Νομίζω ότι όλοι οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για αυτή την βιωματική και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρέμβαση των Σεβασμιότατων. Περνάω αμέσως στον καθηγητή Εβραϊκής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Τέξας και επικεφαλής ιστορικό στο Ινστιτούτο Σεμ Ολάμ για την έρευνα, τεκμηρίωση και διδασκαλία του Ολοκαυτώματος του Ισραήλ, τον Δόκτορα Γκιντεόν Γκράιφ. Thank you very much. Ladies and gentlemen, dear friends. I'm very honored to attend this ceremony here in Thessaloniki. For many years, too many years, the total destruction of the Jewish community in Greece during the Holocaust, a period during which almost all Greek Jews were deported to Auschwitz and murdered by the Germans, was neglected in historiography. The fact that Greek Jews were deported to the gas chambers in Auschwitz-Birkenau was unknown, or almost unknown. I would dare to state that even today, January 2018, there are still many educated people who are ignorant about this chapter in the history of the Holocaust.
This distorted lack of knowledge caused and causes Greek Jews a serious injustice. We are here today thanks dedicated historians like George Pilichos to correct this unbearable injustice. To demonstrate the ignorance concerning Greek Jews, here only one small example. Famous are the stories about children of Greek survivors in Israel describing their experience at school on the Day of Remembrance to the Holocaust. They raised their hands when the teacher asked her class, "Dear pupils, who has parents that survived the Holocaust?" When the teacher heard that their parents were born in Greece, she said, "Dear pupil, this is nonsense. You are wrong. This is impossible. Please ask your parents again. Greek Jews were not part of the Holocaust. This is certainly a mistake." The final solution in Greece caused the complete destruction of a vivid, creative, prosperous, generous, and flourishing community which lived in Greece for many generations. Within few months, through 19 transports, this community was wiped out by the Germans and disappeared. The publication of a new book on the Holocaust in Greece is much more than just the publication of another new work on the Holocaust. It is a milestone, a living memorial to dozens of thousands of men, women, children, and babies, which were humiliated, tortured, and finally murdered only because they were born Jewish. This book is a monument to the memory of the murdered Jews of Greece and to the destroyed Jewish communities of Greece. George Pilichos' new book significantly contributes to narrowing the gap in historical research on the Holocaust in Greece. It enriches our knowledge on the special fate of Greek Jews in Auschwitz and gives us deeper and broader insights on the tragic events which led to the destruction of the whole Jewish community in Greece between 1943 and 1945. Pilichos' book is an essential brick in the building of Holocaust literature on Greek Jews during its darkest period. We all have to be thankful to George Pilichos for his efforts, his hard work and diligence. He deserves our deepest gratitude, representing the voice of thousands of Greek Jews who can't speak anymore and are silent. But their voices are represented in this book. Mr. Chairman, you asked me to shorten, so I'm doing it right now, spontaneously. Pilichos' book describes the characteristic aspects of Greek Jews in Auschwitz. Let me give you just in brief some examples. The Jewish prisoners from Greece in Auschwitz, men, women, and children, were in many ways different from all other Jewish prisoners in the camp. There are various characteristic points and aspects which make the Greek Jews in Auschwitz unique and different in comparison to all other Jewish prisoners. Objective and subjective reasons shaped the special fate of Greek Jews in Auschwitz and made their daily life in the camp hell on earth. A central point was the language barrier. Greek Jews had to confront in Auschwitz. In order to survive in Auschwitz, it was extremely helpful to speak either German or Polish in order to be able to communicate with the guards and other prisoners. Yiddish was also a helpful language. Greek Jews, however, spoke neither. Most of them spoke Greek or Ladino, a fact which completely isolated them from other prisoners and prevented them from communication with their German guards. They were unable to understand the orders of the guards or the functionaries. Consequently, they were not able to fulfill the tasks given to them as slave laborers quickly enough.
This brought them in a big danger because in Auschwitz only those able to work could survive. Another reason for the special difficulties of Greek Jews in Auschwitz was the different mentality of the Greek Jews, which caused a gap between them and other Jews in Auschwitz, and a special brutal attitude on behalf of German SS guards. Their inability to adjust themselves to the non-written rules of the camp, their difficulties to bear the harsh weather conditions in Poland, especially the extreme freezing temperatures, and their nature, naive, friendly, uncomplicated, which made them unable to become sophisticated, sly and tricky, features that the conditions in Auschwitz demanded in order to survive, all these mentioned factors made it very difficult for them to function in the camp and minimalized their chances of survival. Allow me one more point, and this will be the last one. Another difficulty was caused by the condescending, arrogant, dismissive attitude on behalf of the Ashkenazi Jews, Jews from Eastern and Central Europe, who looked upon them with contempt, mocked them, and despised them. Testimonies of Greek survivors reveal a sarcastic attitude, inappropriate behavior, and lack of solidarity towards their Greek brethren. Ladies and gentlemen, allow me to summarize my short speech. The book, written by George Pilichos, is a special and valuable moral donation to the memory of Greek Jews which were persecuted, tortured, humiliated, and murdered by the Germans. Thanks to this new book, we will strengthen and enlarge our knowledge on the Greek Jews who were deported to Auschwitz as part of the so-called final solution of the Jewish question, and who were for a long time badly neglected in historiography. This book is an important and significant contribution to the culture of memory. The Jews of Greece deserve such a written monument and an important documentation, which will make it very difficult to forget or ignore them. Thank you, George Pilichos, for your important work on the Holocaust of Greek Jews. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γιδεόν Γκράιφ και για το συνοπτικό της ομιλίας του, αλλά και για την ουσία αυτής της παρέμβασής του. Κλείνουμε τις παρουσιάσεις του βιβλίου με τον δόκτωρο Ευστάθιο Λιανό Λιάντη, που είναι επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Διεθνή Συμμαχία για την Μνήμη του Ολοκαυτώματος και ειδικός γραμματέας πολιτιστικής και θρησκευτικής διπλωματίας. Και για να σας κρατήσω το ενδιαφέρον, αμέσως μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και τον ίδιο τον συγγραφέα πριν ολοκληρωθεί η εκδήλωση. Κύριε Λιάντη. Σεβασμιότατη, σοφολογιότατη, κύριε Υπουργή, κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι. Το Auschwitz είναι ένα τοπονύμιο που έγινε έννοια. Ο χαμένος κώδικας αξιών της Δύσης και το σύγχρονο όνομα της φρίκης. Και αφού για εμάς τους Έλληνες ισχύει παλαιόθεν ότι η αρχή σοφίαση των ονομάτων επίσκεψης, το έργο που παρουσιάζουμε σήμερα μας καλεί σε μια τέτοια επίσκεψη προκειμένου να διαπιστώσουμε το εύρος της ανθρώπινης τραγωδίας και το έρευος της ανθρώπινης ψυχής. Εάν κάθε αποτέλεσμα είναι απόρρια προηγηθέντων λογικών δεδομένων, όπως θέλει ο δετερμινισμός, το Auschwitz αποτελεί το παράδειγμα εκείνο που τον ανατρέπει. Είναι η έκφραση του παραλόγου, ταυτιζόμενη με το εγκληματικό. Στα 1955, ο γερμανοεβραίος φιλόσοφος Θείοντορ Αντόρνο έδωσε έναν από τους πλέον κλασικούς αφορισμούς σχετικά με την πνευματική παραγωγή και το ολοκαύτωμα, λέγοντας ότι έπειτα από αυτό το να γράψεις ένα ποίημα είναι βαρβαρότητα. Με αυτή τη φράση έθεσε αναμφιβόλου τη χρήση των πνευματικών υλικών του νεότερου δυτικού πολιτισμού
ακριβώς γιατί, σύμφωνα με την ανάλυσή του, το ολοκαύτωμα δεν υπήρξε στιγμιαία συμβατότητα, αλλά κατάληξη μιας πολιτικής και πολιτιστικής πορείας. 30 περίπου χρόνια αργότερα, ο Έμιλ Φέκενάιμ έγραψε πως δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το ολοκαύτωμα, αλλά μόνο να κατανοήσουμε το ακατανόητό του. Το επιπλέον δυστύχημα είναι ότι το έγκλημα αυτό είχε κατά ένα μέρος την αρχή του στην Ελλάδα, τη χώρα που γέννησε την έννοια της ελευθερίας και τον ανθρωπισμό. Εδώ υμνήθηκε για πρώτη φορά η ελευθερία από τον Όμηρο και εδώ δοκιμάστηκε στο πρόσωπο των μαρτυρικών Εβραίων με τον πλέον ιδεχθή τρόπο. Τι θέλησαν για να έχουν τέτοια μοίρα? Τίποτε ιδιαίτερο. Μονάχα να αναπνέουν. Τι διέπραξαν? Τίποτε κακό εκτός από το ότι υπήρχαν. Το ελάχιστο θέλησα και με τιμώρησαν με το πολύ, θα έλεγε ο Ελίτης. Σήμερα, στη μεγάλη αυτή εκδήλωση παρουσιάζεται σε ένα μνημειώδη τόμο ο καρπός της δεκαετού συστηματικής έρευνας του Γιώργου Πηλιχού σχετικά με όλες τις πτυχές της αιγμαλωσίας και του μαρτυρίου των Ελλήνων Ιουδαίων στα στρατόπεδα θανάτου του Auschwitz. Δημοσιεύονται για πρώτη φορά ντοκουμέντα από το αρχείο του Auschwitz και αρχεία ελληνικών και ξένων οργανισμών, καθώς και πρωτογενείς μαρτυρίες εγμαλώτων και δεσμωτών. Αλλά επειδή ήδη πολλά και σημαντικά έχουν υποθεί και στους χαιρετισμούς αλλά και στις ομιλίες που προηγήθηκαν, θα περιορίσω το εύρος της ομιλίας μου και αυτών που είχα σημειώσει για τη βιβλιοπαρουσίαση. Η εκτενής εισαγωγή που αποτελεί το πρώτο μέρος του τόμου χωρίζεται σε τρία τμήματα. Στο πρώτο τμήμα εξετάζεται η δημιουργία των δαγμάτων θανάτου και η απόφαση της ναζιστικής ηγεσίας για την αποκλιθήσα ως τελική λύση, ενώ παρατίθεται με τη μέθοδο της αναπορογής σε επανομοιότυπο και μεταφρασμένο το πρωτόκολλο της διάσκεψης του Βάνζε, του κειμένου δηλαδή που σηματοδότησε την αρχή του τελικού σταδίου της γενοκτονικής πολιτικής του Τρίτου Ράιχ και συνεπαγόταν την προσαρμογή ολόκληρης της κατεχόμενης Ευρώπης σε ένα πρόγραμμα συστηματικού αφανισμού των Εβραίων, με το πέρασμα από την ενεξελίξη μαζική εξόντωση των Εβραίων στη Σοβιετική Ένωση στην εκτεταμένη γενοκτονία όλων των Εβραίων της Ευρώπης. Στο δεύτερο τμήμα παρουσιάζεται η δημιουργία, η οργανωτική δομή και η λειτουργία των τριών στρατοπέδων του Auschwitz, του Κεντρικού, του Birkenau και του Μόνοβιτς. Με αρχιακό και σύγχρονο φωτογραφικό υλικό των εγκαταστάσεων και λεπτομερή σχεδιαγράμματα όλων των χώρων τους, επίσης παρατίθεται βιογραφικά στοιχεία των επικεφαλής δεσμωτών ανδρών και γυναικών, οι οποίοι προέρχονταν από τις τάξεις των SS. Στο τρίτο τμήμα της εισαγωγής ιστορείται το προήμιο της τραγωδίας των Ελλήνων Ιουδαίων με επίκεντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, Μητρόπολης για αιώνες των Σεφαραδιτών Εβραίων. Όπως διηγείται ο κορυφαίος Έλληνας λογοτέχνης και αυτόπτης των γεγονότων Γιώργος Ιωάννου, οι Γερμανοί μετέφεραν ξαφνικά στη σχεδόν ειδηλιακή για μας σήμερα ατμόσφαιρα της ανύποπτης και σκονισμένης βαλκανικής πολιτείας όλα τα αβυσαλαία μεσαιωνικά πάθη και τους παραλογισμούς της γοθικής Ευρώπης. Είχε τόσο ψυχολογική προϊστορία το εβραϊκό ζήτημα για αυτούς, ώστε πρέπει να ήταν με το μίσος τους εντελώς εξοικειωμένοι και συμφιλειωμένοι. Εμάς πάντως τους αμάθητους μας είχαν ξαφνιάσει άσχημα κάτι μεγαλογράμματες έντυπες ανακοινώσεις που έκαναν την εμφάνισή τους από τις πρώτες μέρες της κατοχής στις αμαρίες των καλύτερων χριστιανικών καταστημάτων και που έγραφαν γερμανικά και ελληνικά. Οι Εβραίοι είναι ανεπιθύμητοι. Η μελέτη συνεχίζει με την οργάνωση της εξολόθρευσης των Εβραίων στη βουλγαρική ζώνη κατοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και στις υπόλοιπες γερμανοκρατούμενες και ιταλοκρατούμενες περιοχές, κάνοντας ιδιαίτερη μνήμα στη δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική ιουδαϊκή κοινότητα των Αθηνών και σε αυτήν της Ζακύνθου, η οποία, όπως εξιστόρισε ο Σεβασμιότητος, σώθηκε στο σύνολό της. Η εισαγωγή κλείνει με παράθεση στοιχείων για τη στάση της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εισπεράσπιση των Ελλήνων Εβραίων, τόσο από την κεντρική διοίκησή της υπό τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό, όσο και από Μητροπολίτες της Περιφέρειας, οι οποίοι συνέβαλαν στη διάσωση των Ιουδαίων συμπατριωτών τους. Επίσης, δίνονται στοιχεία για τους Ορθοδόξους και Ρωμακαθολικούς Έλληνες που μαρτύρησαν στο Auschwitz
και είναι ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι πολλοί από αυτούς ήταν Έλληνες πόντιοι, οπλίτες του κόκκινου στρατού που εγμαλωτίστηκαν στον Ανατολικό μέτωπο και προέρχονταν από την ελληνική μειονότητα της Σοβιετικής Ένωσης. Το δεύτερο μέρος του τόμου τιτλοφορείται «Είσοδος» και αποτελεί την περιγραφή του καθαυτό μαρτυρίου των Ιουδαίων στα στρατόπεδα του Auschwitz. Από την άφιξη των εκτοπισμένων, την καταγραφή και τη διαλογή τους, μέχρι τις τιμωρίες, τους βασανισμούς και τις εκτελέσεις, εξιστορείται η επώδυνη εγμαλωσία που ουσιαστικά ήταν το προστάδιο της δολοφονίας. Ο ίδιος ο Χίμλερ περιέγραψε τις εγκαταστάσεις του Auschwitz ως το μέσο για την επίτευξη του στόχου που δεν ήταν άλλος από την εξοικονόμηση χρόνου και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και επιτάχυνση στους φόνους των απαχθέντων Εβραίων. Ένα μεγάλο κεφάλαιο του δευτέρου μέρους αναφέρεται στα ιατρικά πειράματα στο στρατόπεδο. Φρικιαστικός πρωταγωνιστής, ο διαβόητος γερμανός γιατρός Γιώζεφ Μέγκελε, ο οποίος έμεινε στην ιστορία ως ο άγγελος του θανάτου. Στα σημεία πρωτοτυπίας του έργου, για πρώτη φορά παρουσιάζονται από τα αρχεία του Auschwitz ονομαστικές λίστες εκτελέσεων 438 Ελληνίδων Εβραίων στις 21 Αυγούστου 1943 και 62 Ελλήνων κρατουμένων στις 3 Φεβρουαρίου του 1944. Μεταγωγές τους σε άλλα στρατόπεδα, μεταφορές ασθενών στα ιατρικά κέντρα του στρατοπέδου, γεγονός που τις περισσότερες φορές σήμαινε θάνατο στους θαλάμους αερίων ή ένεση φενόλη στην καρδιά, αποφάσεις και εκτελέσεις ποινών, προσωπικές καρτέλες εισαγωγής κρατουμένων που κρίθηκαν ικανοί για εργασία, καθώς και καρτέλες με τα στοιχεία των Ελληνίδων που χρησιμοποιήθηκαν από το Μέγκελε για ανθρωπομετρικές μετρήσεις. Από τα αρχεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών παρουσιάζονται πρώτη φορά τα ονόματα των Εβραίων της Αθήνας με τα αντίστοιχα χριστιανικά ονόματα που πήραν μετά τις βαπτίσεις τους, για να χρησιμοποιηθούν στις πλαστές ταυτότητες κατ' εντολή του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού. Το τελευταίο μέρος του τόμου φέρει τον συμβολικό για τον Ισραήλ τίτλο «Έξοδος». Η διαφαινόμενη ήττα των δυνάμεων του άξονα σήμανε την κορύφωση της τραγωδίας με την απόφαση για μαζικότερη εξολόθρευση των εβραϊκών πληθυσμών των υπακατοχή χωρών. Στα τέσσερα πρώτα κεφάλαια περιγράφονται οι αρχικές εγκαταστάσεις μαζικής εξόντωσης και η εξέλιξή τους σε κρεματόρια και λάκους μαζικής αποτέφρωσης. Ειδικά κεφάλαια αφιερώνονται στο ολοκαύτωμα των Ούγγρων Εβραίων και των Τζιγκάνων, όπως και στην αντίσταση από το γκέτο της Βαρσοβίας μέχρι το Auschwitz. Άξια μνήας είναι η εξέγερση της 7ης Οκτωβρίου 1944 στα κρεματόρια 4 και 5, και ο καθοριστικός ρόλος των Ελλήνων Ιουδαίων σε αυτήν. Το βιβλίο κλείνει με δύο κεφάλαια αναφορικά με την απόδοση δικαιοσύνης στους εγκληματίες του Auschwitz και τον αριθμό των θυμάτων. Οι πρώτοι Έλληνες Εβραίοι, όλοι από τη Θεσσαλονίκη, έφτασαν στο στρατόπεδο στις 20 Μαρτίου 1943. Σύμφωνα με τα αρχεία του Auschwitz έφτασαν 55.577 Έλληνες από διάφορες περιοχές της χώρας. Από αυτούς, 42.561 θανατώθηκαν στους θαλάμους αερίων αμέσως μόλις έφτασαν στο στρατόπεδο. Από τους 13.016 που κρίθηκαν ικανοί για δουλειά, επέζησαν γύρω στους 1.800, όπως δείχνουν οι αριθμοί εισαγωγής και οι αριθμοί βραχίωνα που έδωσε το στρατόπεδο. Το ολοκαύτωμα και οι σχετιζόμενοι με αυτό έρευνα μπορούν να μας διδάξουν πολλά για το ρόλο της μνήμης που είναι τόσο αναγκαία σήμερα. Η σημαντική έρευνα του Γιώργου Πηλιχού είναι ένα βιβλίο που στο μέλλον θα γεννήσει άλλα βιβλία. Η ελληνική κοινωνία όπως και η εγχώρια επιστημονική κοινότητα άργησαν πολύ να κατανοήσουν το μέγεθος της τραγωδίας του ολοκαυτώματος εξαιτίας κυρίως των πυκνών εσωτερικών εξελίξεων που ακολούθησαν την απελευθέρωση του 1944 και ειδικότερα του εμφυλίου πολέμου, ο οποίος καθόρισε την πνευματική και πολιτική ζωή της Ελλάδας μέχρι και την εδραίωση της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Τώρα πλέον είναι καιρός να μιλήσουμε και να ερευνήσουμε, όχι για να τιμήσουμε τους μάρτυρες του ολοκαυτώματος, αλλά για να δικαιώσουμε την ανθρώπινη υπόστασή μας. Σας ευχαριστώ.
Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Λιάντη. Πριν ανέβει στο βήμα ο συγγραφέας, ο κύριος Γιώργος Πηλιχός, μία κουβέντα που παρέλειψε προηγουμένως να πει ο Σεβασμιότατος Χρυσόστομος. Δεν ήταν μόνο ότι παρέλειψα να συγχαρώ εκείνους που είχαν, αλλά κυρίως ήθελα να πω ότι το 1978 κλήθηκα από την Ισραηλινή Πρεσβεία των Αθηνών να παραλάβω το βραβείο που ανακήρυσε το Δεσπότη Δίκαιο των Εθνών και που στην ίδια απόφαση του κράτος του Ισραήλ ανακήρυξε τη Ζάκηθο, το μικρό νησί του Ιωνίου, την πατρίδα μου, την πατρίδα και του κυρίου Κοντονή, ως το νησί των δικαίων. Ας γίνουμε όλοι οι άνθρωποι δίκαιοι. Παρακαλώ τον κύριο Πηλιχό να έρθει στο βήμα. Παναγιώτατε, ο οποίος έχει αναχωρήσει γιατί ήταν περασμένη ώρα, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, καλωσορίζω τους φίλους που ήρθαν από την Πολωνία και το Ισραήλ για την εκδήλωση αυτή. Ο προφήτης Ιωήλ είχε πει μία φράση, η οποία είναι πολύ επίκαιρη σήμερα. «Υπερ αυτών της τέκνης ημών διηγήσαστε και τα τέκνα ημών της τέκνης αυτών και τα τέκνα αυτών εις γενεάν ετέραν». Γιατί ασχολήθηκα με το Auschwitz. Δεν πιστεύω στις συμπτώσεις και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η αφορμή δόθηκε όταν η Ντόρα Μπακογιάννη, υπουργός εξωτερικών τότε, στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, στην Αίγυπτο, μου ανέφερε ότι παραχωρήθηκε στο ελληνικό κράτος με δική της πρωτοβουλία το μπλοκ 18 του κεντρικού στρατοπέδου του Auschwitz για να στεγάσει μία μόνιμη έκθεση για τους Έλληνες Εβραίους που εκτοπίστηκαν εκεί. «Φτιάχνουμε ένα λεύκομα», της πρότεινα. «Να φτιάξουμε», μου απάντησε. Ήταν 24 Μαρτίου του 2007 και βρέθηκα στο Auschwitz μελετώντας και φωτογραφίζοντας. Ο καιρός περνούσε, η θητεία της Ντόρας Μπακογιάννη ως υπουργού είχε λήξει και συνέχισα μόνος μου. 15 ταξίδια σε 8 χρόνια. Το έργο μου δεν θα έχει ολοκληρωθεί χωρίς την πνευματική και ηθική συμπαράσταση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, την εμπιστοσύνη και την αγάπη του Προέδρου του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου εκείνη την εποχή, Μωυσή Κωνσταντίνη. Και τώρα, 10 χρόνια μετά, με την καθοριστική συμβολή του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκου Παπά, την χρηματοδότηση των ΕΛΤΑ και τη σύμφωνη γνώμη του Λεόν Σαλτιέλ, του τωρινού Προέδρου του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, έχουμε στα χέρια μας το παρόν έργο. Δεν δημιούργησα ένα έργο για να δείξω το τι έκαναν οι Γερμανοί στους Εβραίους. Αυτό θα ήταν παγίδα. Θέλω να δείξω τι κάνει ο άνθρωπος στον άνθρωπο. Τα διδάγματα δεν είναι μόνο σήματα για τον άνθρωπο και τη συμπεριφορά του. Αφορούν όλη την κοινωνία, το τι γίνεται, πόσο συμμετέχει, το πόσο και πώς κινητοποιείται, το πόσο αντιστέκεται, το πόσο θυμάται και τιμωρεί. Και τα μηνύματα αυτά είναι επίκαιρα και στις μέρες μας. Τα βράδια που περπατούσα και φωτογράφιζα στους δρόμους του Auschwitz και του Μπιρκενάου, ένιωθα κάτι να με αποδιώχνει. Άκουγα το θρόισμα που έκαναν οι σημείδες στον άνεμο και σκεφτόμουν πως μιλούσαν οι ψυχές των αθώων. Τα δέντρα αυτά θέριαψαν με ανθρώπινο λίπασμα. Στο Auschwitz το χώμα είναι γκρι, γιατί είναι στάχτες ανθρώπινες και εκεί όπου και αν σταθείς και το σκέφτεσαι, είναι βαρύ να το σκέφτεσαι αυτό, ότι πατάς πάνω στις στάχτες των αθώων. Το Auschwitz είναι ένα απέραντο νεκροταφείο. Είναι τόπος σκληρός, είναι τόπος βάρβαρος. Φεύγοντας παίρνεις κάτι μαζί σου, αυτό που θα σε ακολουθεί πάντα. Ό,τι και αν διαβάσεις, ό,τι και να είδες, ό,τι και αν σου είπαν, όσες φορές και να πας, δεν ξέρεις τίποτα, μου είπε ο Βενιαμίν Καπών. Άμα δεν το έζησες, δεν μπορείς να μιλάς γι' αυτό. Και πρόσεξε, μην κρίνεις ποτέ και κατακρίνεις ό,τι και αν ακούσεις για εμάς. Άμα δεν το έζησες, δεν μπορείς να μιλάς γι' αυτό.
Στο Μπέλσεν, όταν μας μετέφεραν, φάγαμε ανθρώπινο κρέας. Πώς νομίζεις ότι ζήσαμε, γιατί παθάμε τύφο? Άμα δεν το έχει ζήσει κάποιος, δεν μπορεί να μιλά γι' αυτό. Ποτέ. Ευχαριστώ. Οι απόγονοι της δεύτερης γενιάς θα παραλάβουν τα βιβλία τα δικά τους που έχουν μια διαφορετικότητα στο τέλος της εκδήλωσης. Και θα κλείσουμε την εξαιρετική απόψινή εκδήλωση με ένα βίντεο που έχει ετοιμαστεί, ένα αφιέρωμα στην μνήμη των ηρώων του βιβλίου του Γιώργου Πηλίχου. Η μαμά μου που ήταν με τον ταβίκο στο χέρι, ποιος πέθανε πρώτα? Η μάνα πέθανε πρώτα και έμεινε ο ταβίκος να ξεψυχάει, ή ο ταβίκος πέθανε και αυτή ξεψυχούσε μετά? Λοιπόν, μόλις μπήκαμε εκεί, κατευθείαν κούρεμα μαλλιά εντελώς και τουτουάς. Υπήρχαν κοπέλες εκεί, περνούσαμε με τη σειρά και με μια βελόνα που συνεισήρυγγες. Για κοιτάξτε, το νούμερο δεν είναι γραμμένο, είναι όλο τρυπούλες, τρυπούλες, τρυπούλες. Έχετε το 390... 018. 018. Μας έδωσαν μια κούπα. Τι μας βάλαμε στο τσάι, ποιος ξέρει, κανένα φάρμακο. Μας κόψαν το περίοδο. Τα πρώτα απ' όλα. Να μην έχουμε. Η Ζαρμέ την άνοιξαν για να την κάνουν πειράματα, αλλά ο γιατρός την έκλεισε και την είπε στο αυτή: άμα γλιτώσεις και ελευθερωθείς, να ξέρεις ότι εσύ μπορείς να κάνεις παιδιά. Αλλά σιωπή. Τον έπιασαν όμως αυτόν και τον σκότωσαν. Εσείς θα με σκοτώσετε εμένα? Όχι, εγώ θα σκοτώθω μόνη μου. Είχε κρυμμένη μέσα από τα μαλλιά ένα ξηραφάκι. Πήρε το ξηραφάκι, έκοψε όλες τις φλέβες από τα χέρια. Η διαδρομή μου εμένα ήταν Άρτα, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα, Άουζης, Μυργενάου. Πού πήγανε αυτοί που φύγανε ηλικιωμένοι, τα παιδιά που πήραν άλλο δρόμο? Γιατί λέει, δεν το ξέρετε? Λέει, τι να ξέρουμε? Ότι βλέπετε, λέει, αυτό το φουγάρο ψηλό της καμινάδας. Οι ψυχές τους, λέει, είναι εκεί μέσα.
τους είχαν κάνει. Στα δωμάτια αερίων ή στους φούρνους τους κάψανε και έβγαινε από εκεί ο καπνός. Οι Έλληνες τραγουδούσαν πάντοτε την Ελλήνη κι ασημαία μάνα μου τι να αγαπώ στον εχθρό δε την αφήνω προτιμώ να σκοτώ τον εχθρό δε την αφήνω προτιμώ να σκοτώ. Που δεν ήταν καλά, τους σκοτώναν έξω και εκεί πέρα δεν είχαν ανάγκη από το φούρνο γιατί είχαν κάνει δύο αυτά μεγάλα και τους πετάγανε μέσα στη φωτιά. Εγώ δούλεψα 2-3 φορές εκεί, σε αυτό το μέρος. Πρώτη φορά που βλέπω που μέσα στην Ελλάδα κάτι κουνιέται. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που είσαστε απόψε εδώ. Θα ακολουθήσει μια μικρή δεξίωση στο φουαγέ του Μεγάρου Μουσικής. Καληνύχτα σας. Πήρα μεταφύλλη.